Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Σε κουμπαράκι, δυο μερούλες τώρα, ρε, εσύ μου έλειψε λίγο η τσίτα, η ένταση, λίγο το. Θες τσίτα? Τσίτα θέλω να πούμε. Περίμενε το να δεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει σήμερα. Τσίτα δεν θες. Τσίτα θέλω, ναι, καλημέρα. Θέλω τσίτα. Καλημέρα, μπράβο Κωνσταντίνε. Τσίτα, ναι, 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 ναι. Σε τσιτάρι. Τρελαίνουμε, να τσιτώνουμε. Δεν μπορώ άλλο. Δύο μέρες τώρα ήμουνα από άλλο μου. Θα φύγει ιδρωμένο 10 η ώρα τώρα. Λε. Σε φτιάξω ωραία. Αν θα στάζει εδώ, κάτω να πάρουμε πανί εδώ να σκουπίζουμε τα πατώματα. Και το αφεντικό να είναι έτοιμο. Αφεντικό να είσαι έτοιμο. Καλημέρα και στο αφεντικό. Καλημέρα, Κάζα. Παγκόσμια μέρα ημινόπαυση. Μπράβο. Τι είναι αυτό, παγκόσμια μέρα ημινόπαυση. Αφού την αναφέρει, μνημονεύει εδώ κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα ωραίο. Τι ωραίο είναι, Κωνσταντίνο μου. Μια ωραία κατάσταση. Ναι, ναι. Και να οικονομήσει ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος και ο καφετζής. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιοι θα οικονομήσουν, ναι. Εγώ θα άνοιγα καφενείο, ναι. Καφετέρια, ξέρω εγώ, ένα στέκι, ρε παιδί μου. Στέκι, ναι. Σε γειτονιά. Με γυναίκες που έχουν μηνόπαυση. Με γυναίκες που έχουν μηνόπαυση. Άνδρες με προστάτη. Όχι, ρε, τι ο προστάτης τι είναι. Α, τι είναι, αφού. Πας τον βγάζεις, τελείωσε. Τελείωσε, αλλά μετά σφυροκοπάς. Άμα έχεις λεφτά, σφυροκοπάς. Α, ναι. Βάζεις ένα ρομποτάκι. Άμα έχει λεφτά, ό,τι θες κάνεις. Τι να κάνεις δουλειά εσύ το ρομποτάκι, ρε φίλε. Συνοιάζεσαι. Εγώ να ρίξει ένα για να μας εδίκαι, να μας εντύπει. Έχει βρεθεί. Ρομποτάκι που βάζεις. Ρομποτάκι που βάζεις εδώ ανάμεσα στα κινητά. Και σκάβεις αβέρτα. Πατάς το κουμπί και. Γελάς. Με κουμπί δηλαδή και δουλειά. Το νοιάζει τον άλλο. Βάλτε τρία, βάλτε τετάρτη, δώσε γκάζι, α πούμε πώ το κάνουμε. Τι λέει την άλλη. Κάτσε να παίξουμε τη λογότητα με παιχνίδι. Τι λέει, πάω λίγο στην τουαλέτα. Μπαίνει στην τουαλέτα, ναι. Πατάει το μηχάνημα. Τρία. Ανεβαίνει απάνω το σχετικό. Για εγρήγορση τι πατάμε, να είσαι σε τσίτα. Δηλαδή, να βρει. Άμα έχει λεφτά, ό,τι θε κάνει, το καταλαβαίνει. Η γυναίκα που έρχεται σε μηνόπαυση, άμα έχει λεφτά, δεν μπορεί να βρει μια λύση. Κάνα ρομποτάκι. Αν βρει κανένα τριαντάρι κόμμα, να τη αλλάξει τα φώτα. Αλλά. Όλα είναι. Άμα έχει λεφτά, όλα λύνονται, να ξέρει. Ναι, αλλά δεν είναι όλα μαρμίτα, ρε φίλε. Δεν είναι όλα μαρμίτα. Η εμινόπαυση. Η αξιοπρέπεια σου δίνει μαρμίτα. Θα πα εκεί πέρα στον. Ποιον. Στη γειτονιά με τις 45. Ωραία, ναι. Θα τα πείτε, έχετε κοινά, ναι, θέματα. Ναι, θα δεις, οι άντρες μόλις αρχίσει η εμινόπαυση και πιάνει, ναι, ναι. Θα τσιρίζουν αυτές, θα φωνάζουν, θα πέφτουν από τα μπαλκόνια, θα κάνουν. Ναι, ναι. Ο άλλος που θα πάει. Τι αν την κάνει, τη χωρίς 50 χρόνια, αυτό στα 55. Σου λέει, άστε να φωνάζει. Τα παιδιά μεγαλώσανε. Πού να πάει. Κάνω και εγώ τζούλα μου. Στο καφενείο, στο μπαρ. Έτσι κλείνει ο κύκλος, δηλαδή στο τέλος. Δηλαδή οι 50ρηδες, οι άντρες νιώθουν μια ανακούφιση μετά την ομινόπαυση. Αν ο άντρας είναι φορμαρισμένος. Φορμαρισμένος, γυμνασμένος. Ναι, ναι. Ανοιχτές οι αρτηρίες, ναι, ναι. Χωρίς όγκους, κιλά κτλ. Είναι καλύτερο. Ζωάρα. Βαράει, σκαπανεί. Να προσέχει, να αθλείται, να τρώει μέχρι τις 7.30 το βράδυ. Ναι. Να δημιουργεί. Κάνουμε θέμα στο στομάχι, ναι, μας. Το καλύτερο του καφετζή, του ψυχολόγου, του ψυχίατρου και του γυμναστή. Μαζί σου είμαι. Πάνε και μετά γυμνάζονται αυτές, κάνουν, βάζουν κιλά. Σου λέει θα κάνω περπάτη. Βάζουν όλες. Βάζουν κάτι πενιντάρες, δυναμίτες, φίλε. Δυναμίτες γιατί γυμνάζονται. Γι' αυτό είναι δυναμίτες. Είμαστε υπέρ της γυμναστικής γενικότερα. Άρα λοιπόν η παγκόσμια μέρα της εμινόπαυσης είναι για κάποια επαγγέλματα ευεργετική. Ψυχολόγος, ψυχίατρος, καφετζής, γυμναστής. Δεν γίναμε ψυχολόγοι, έγινε αδερφή μου. Τι έγινε? Κουρές. Α, αδερφή σου, ναι, εντάξει. Ναι. Είδες εδώ, έκανε και ανάλυση τον Αμπέλ Φερέρα προχθές που έλειπα, ναι, με τον Λουτσέσκου, τον φίλο σου, ναι, τον έβγαλε τον ένα ότι είναι. Το Σαββίδι, το Μαρινάκι και τον. Θα τη βάλω εγώ τώρα, θα την κάνω ένα, ναι, θέμα. Πάρε λίγο να μου. Ναι, αλλά θέλω να έχω φωτογραφίες, ναι, με ίδια δεδομένα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είχε γίνει ένα θεματάκι. Του λέω: δεν θα βάλεις φωτογραφία του Λουτσέσκου όταν σηκώνει το πρωτάθλημα. Ναι. Όταν έπαιζε στην Ξάδη και ήταν με το Αυγό στον Ποπό, τότε θα τη βάλεις με τη φωτογραφία, ναι, στο Χάρη. Μου λέει: έχεις δίκιο. Ναι, ναι, για να, ναι, έχουμε ίδια δεδομένα. Ο, ναι, ο Χαρούλης. Καλημέρα, Άρμα, λέει: καλή επιστροφή. Εδώ θα είμαστε με Κωνσταντίνο. Εγώ φοβάμαι σήμερα. Γιατί? Είμαι φοβισμένος. Γιατί? Δηλαδή, αν δεν περάσει η μέρα, ας πούμε, δεν θα νιώσω. Με την εμινόπαυση. Όχι, ρε, πια εμινόπαυση. Έχουμε άλλα θέματα. Τι έγινε, αγόρι μου? Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλφα Ρωμαίο. Ο Βαρθολομαίος. Βαρθολομαίος, έρχεται Αλφα γιατί τον, ο κύριος Άνθιμος, ναι, 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 ο Άνθιμος, ναι, ναι, εδώ, ναι, Μητροπολίτης σας της Θεσσαλονίκης, τον κάλεσε να πούμε. Και έρχεται τώρα 8:40, προσγειώνεται το αεροπλάνο. Φοβάμαι εγώ. Φοβάσαι. Τι φοβάμαι? Τον Αλφα Ρωμαίο. Το φοβάμαι. Πάρε μια μπουκάτη, πάρε μια Μερσεντέζα που βάζει. Το φοβάμαι. Το φοβάσαι. Γιατί τώρα που είναι με τον Ερντογάν φίλος, ας πούμε, του είπε, ναι, του έδωσε μια επιστολή κτλ. Ναι, 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 ναι. Και είναι Τούρκος υπήκος.
ή του δώσω εγώ. Ναι, αλλά έμαθα ότι πρέπει να είναι αναγκαστικά Τούρκους υπήκους αν θέλανε εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Και άμα του είπε το κάνει πάρει μια χειροβομβίδα και έλα να τους πετάξει αυτούς τους. Δεν μπορεί. Φοβάμαι. Έλα, Κωνσταντίνε. Γιατί είναι Τούρκους υπήκους. Χθες δεν είναι συγγνώμη στο τουρκικό προξενείο. Μπήκε ο Ρουβίκουνας μέσα, χαμός γινόταν. Τ' άκουγα εγώ, μην νομίζεις. Μπήκε ο Ρουβίκουνας στο τουρκικό προξενείο. Δεν τ' άκουγες. Και τι έκανε δηλαδή. Τίποτα. Έκαναν μια ιστορία και μια διαμαρτυρία εντός συνόδου. Τι σπάσαν τίποτα κάναν. Δεν κάναν τίποτα. Περίμενε μετά βγήκαν έξω, συνέλαβαν και τελείωσαν. Γιατί του συνέλαβαν, κάναν καμιά ζημιά. Γιατί κάναν μπουκα στο προξενείο, ρε φίλε. Απαγορεύεται να μπει. Ναι, ρε παιδάκι. Το προξενείο είναι σαν πηγή. Απαγορεύεται. Τι προκάλεσαν φθορά και τέτοια. Όχι. Θέλω να περάσουν ένα μήνυμα, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλύτερα από αυτού του Κούρδου που πήγαν χθε και τουλάχιστον. Τα σπάγανε, λε, ναι, ναι. Τι κάνανε. Ναι, ναι. Οι Ρουβικόνε πήγαν οι φαντάρε από αυτού. Α, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα μην λέμε πράγματα. Να πάνε φαντάρι εκεί και να πάνε και να πούνε στον. Πάμε λίγο μπαλίτσα. Πάμε λίγο μπαλίτσα, δεν λέω κόρδο. Δεν μπάλα. Όχι, άλλα δεν μπάλα. Το ταξί πια μπάλα. Δεν πουλάει μπάλα. Χθε για την Τουρκία μιλούσαν. Δεν πουλάει μπάλα. Ναι, γι' αυτό σε γύρισα. Δεν πουλάει μπάλα. Σε γύρισα και βάλα βέλβε. Ρε, θα πάνε οι Αριανοί, θα πάνε οι αστυνόμοι τους γυρίσουν πίσω. Ναι, και θα, ναι. Αυτά θα γίνεται. Γιατί δεν δίνουν εισιτήρια. Περίμενε ρε, να σου ολοκληρώσω. Τι θες για τον Ρουβίκονα πάλι. Ο Ρουβίκονας λοιπόν, να πάνε φαντάρι κι αυτοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, και να πάνε εκεί πέρα στην Τουρκία και τους κάνουν κόσκινο. Στα παλικάρια που είναι. Τι αν μπει μέσα στο τουρκικό προξενείο και αν κάνει το πανό να πούμε να το βγάλει. Όχι, ακούει Τζένι. Ναι. Όχι, ακούει η κουμπαρούλα σου. Η κουμπαρούλα 35 είναι. Τι. Ναι. Πες τώρα από το όπλο λέει. Ναι. Όταν θα έχω εμινόπαυση θα κάνουμε τέτοιο έρωτα με τον άνδρομο όπως ήμασταν μαζί πριν παντρευτούμε. Όλη μέρα λέει. Όταν τη έρθει ναι. Τη Τζένι σε εμινόπαυση. Έχει ακόμα. Εγώ μπορώ να έχω πεθάνει. Ναι, έχει ναι. Ακόμα. Αλλά μα ακούει η κουμπαρούλα. Για δεκαετία. Καλημέρα σε κουμπαρούλα. Καλημέρα Τζένι. Την αγαπά κιόλα, έχει και δυναμία. Εγώ άμα συμπαθεί ο άνθρωπο. Ξέρω, του βάζει καλού. Του βάζει καλού. Τζενούλα είναι δεξιά. Τζενούλα δεξιά. Του κακού από τα. Λοιπόν, φοβάμαι τον Πατριάρχη. Το Πατριάρχη φοβάμαι να έρθει εδώ. Μην έρθει με κανένα περίστροφο, ξέρω εγώ. Λέω τώρα εγώ τώρα επειδή είναι με τον Τούρκο φίλο. Αυτό φοβάμαι. Και καλό. Είναι υπήκο. Δεν ακριβώ. Μπορεί ο Ερντογάν τον απειλήσει τον άνθρωπο. Ο Ερντογάν ξέρει αυτού που έχει βάλει στο στόχα στου κακού του έχει καθαρίσει ζωή. Το ξέρει την ιστορία. Εμεί δεν είμαστε τώρα. Χακάν Σουκούρ. Πήγε ενάντια στον Ερντογάν τον έχει εξορίσει μπορεί να μπει στην πατρίδα να δει την οικογένειά του έχουν φυλακίσει. Ναι. Έναν παίχτη πάλι στο NBA πιτσιρικά, ναι. Επειδή έχει εκφράσει αντίθεση, δεν τον αφήνει να μπει στη χώρα. Ναι. Τους γονείς σου έβαλε φυλακή και στο ναι. Όποιον βάλει στο στόχαστο τον ρημάζει. Ναι, καλά τον κάνει. Τώρα μιλάμε για αθλητές παγκοσμίου επίπεδου, έτσι. Ναι, επειδή τόλμησαν να σηκώσουν ανάσημα στον Ερντογάν. Ναι, έτσι είναι η Σουλτάνη. Ναι, έτσι είναι η Σουλτάνη. Τι, σαν τον Τσίπρα θα γίνει. Να πούμε λίγο. Λέει τώρα σου. Πάλι, άντε πάλι. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Τέλειο αγόρι μου, τέλειο. Όχι, να μην σε χαλάσω. Καλό. 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 Τα σώματα ασφαλεία. Να μην παραβρεθούν στη συγκέντρωση. Α, καλής, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, λιμενικό. Ναι. Καλημέρα στο λιμενικό μας. Αστυνομία. Καλημέρα στην αστυνομία μας. Στρατό ξηράς. Στρατό, ξέρω εγώ, αέρος. Με τα πλοιάρια. Ναι, 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 ναι. Ναυτικό μας κτλ. Ναυτικό. Ξηράς κτλ. Πυροβολικό, ναι. Να μην πάνε εκεί. Πού να πάνε, στο Βατζάρα Αλφα Ρωμαίος. Να μην πάνε. Να μην πάνε. Πώς γίνεται. Εάν έχουν τσίπα φιλότιμο και πατριωτικό ανάστημα, δεν πρέπει να πάνε. Εγώ αν ήμουν Έλλην αξιωματικός. Μάλιστα. Αν ήμουν Έλλην αξιωματικός και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ο Ανδρώνης, ο οποίος ήταν ταξίαρχος, θα πας εκεί να παραβρεθείς. Πάει η δουλίτσα όμως. Θα την έχανες. Όχι. Παλικαρίσια. Πονάω, θα πει το πόδι μου. Δεν πάω. Χαρτία του γιατρού θα είχες. Θα πάω. Θα κάνεις μια λαμογιά, άλλη. Δεν πάω σε αυτό, γιατί είναι Τούρκος υπήκος. Είναι Τούρκος υπήκος. Έδωσε στον Ερντογάν. Αυτά έτσι γίνονται ήδη οι διαμαρτυρίες. Δεν κλείνει το δρόμο. Το να κλείσει το δρόμο και να πεις Αμερικάνοι. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, έρχεται ο Πατριάρχης να ζήσει 1000 χρόνια. Το σεβόμαστε τον Παναγιώτατο. Είναι Τούρκος υπήκος. Σεβαστό. Έστειλε επιστολή στον Ερντογάν για το θέμα της Τουρκίας και της Συρίας. Του έδωσε την ευλογία του. Καλά έκανε. Ανηφόρα λέει τραβάμε. Άστο να χειρόφρενο, όχι ένα. Χειρόφρενο. Όταν έρθει λοιπόν στη χώρα μας τα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να απέχουν. Θα είμαστε όλοι άρρωστοι. Θα έχουν δηλώσει στο χαρτί. Εγώ λέω. Έχουμε πρόβλημα με το ποδάρι. Αν ο Έλλην αξιωματικός έχει τσίπα, φιλότιμο και αντριλίκη, θα πει δεν πάω. Τέλος. Τέλος. Παιδιά, αυτά σταματάμε. Ναι, σταματάμε. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Να, εδώ μου στέλνουν μπαλίτσες, μου στέλνουν λεφτά. Ναι, ρε παιδιά, λέει όλη μέρα αυτά θα ακούμε. Θέλει μπαλίτσα, θέλει μπαλίτσα. Τι θέλει μπαλίτσα. Πριν πάμε στην μπαλίτσα. Ξανθιάρης, μπαλίτσα. Πριν πάμε, πριν πάμε. Χρόνια πολλά στο Λουκά και στη Λουκία. Έχει κανένα, έχω εγώ χρόνια. Καλά, προχθές ο Λουκιανός δεν είχε. Λουκάς τώρα, άλλο Λουκιανός. Τώρα Λουκάς έχει. Έχει κανένα Λουκά. Εγώ έχω τον Ενυψάκου να του πω χρόνια πολλά. Λουκά το λένε.
Λουκά, ε. Λουκά, εσύ έχει κανένα Λουκά. Με τον Άγιο Λουκά επάνω. Τον Άγιο Λουκά, το άτομο νοσοκομείο εκεί. Δεν νοσοκομείο, φαρμακείο. Φαρμακείο, λέω. Ναι, μπαίνει μέσα, φεύγει με στάμπα. Εντάξει, έχω πάει κι εγώ κάποιε φορέ. Καλημέρα στο φίλο μα τον κύριο Κατσάρκα. Κατσάρκα, ναι. Έχει πιάσει εμένα τον ποπό εκεί μια βραδιά. Οχ, οχ, οχ. Δεν έχει σημασία. Αλλά ωραία όλα. Να τα λέμε. Βγαίνει καλά όμω. Ναι. Άμα δεν θε, ναι. Πάρει το Αχέπα. Σωστό. Πάρει το Ιπποκράτιο. Σωστό, Κωνσταντίνο. Όταν θε να βγει και στην Βούδρα με είχαν από πάνω ερχόταν τρία λεπτά και εγώ τίποτα. Όταν θε να σε προσέχουν να βγει αρτιμέλητος, ναι, ναι, ναι. Θα πηγαίνεις εκεί. Τέλος. Τέλος. Χρόνια πολλά και στο Λουκά. Θες να βγεις ανάποδα με κάνα υπογλώ. Πάρε στο Αχέπα. Σωστός. Τελείωσε. Λοιπόν, είπαμε. Λουκάς. Λουκά σήμερα, εμινόπαυση, γραβάτα φοράς και παγκόσμια μέρα γραβάτας για να κλείσουμε αυτά να πάμε. Ποτέ δεν φόρεσε γραβάτα. Ούτε και εγώ, ούτε και στο γάμο μου, θυμάσαι. Όχι, με παπιόνισουν. Όχι, ρε, τίποτα. Με το πουκάμισο. Πουκάμισο, τίποτα. Δεν βάζουμε τέτοια πράγματα. Με παπιόνι δεν είναι. Εγώ, ναι, ναι, εγώ είχα βάλει παπιόνι. Από χθε έχει ξεσκοθεί μια ιστορία για, τι, για να, τώρα ακούσω, θα ναι. Πούμε. Και επειδή ήμουν χαλαρό και ήθελα να με συντζίτα λίγο, θα ήθελα ένταση. Α, σε είδα σήμερα, δεν χρειάζεται. Ναι. Θα ήθελα να εκτονωθώ λίγο. Αν πούμε στο δρόμο έγινε ένα καυγά. Ναι. Ας πούμε και ήταν εκεί ο Ραπτόπουλος, συμμετείχε ή ο Ραπτόπουλος ή ο Κουλιανός. Ποιος πήγε να ηρεμήσει ποιον, τι θα λέγανε ο κόσμος. Το ανάποδο αυτό που συνέβη. Εντάξει, γίνονται και αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, έγινε το ανάποδο. Έγινε το ανάποδο, ήρθε η ψυχούλα εδώ, με σταμάτησε σήμερα γιατί. Είσαι και εγώ Μάρι, γαϊδούρι. Γαϊδούρι, πιτμπουλάκι. Είσαι κοντό, αλλά είσαι δυνατό. Ναι, ναι, πιτμπουλάκι. Φίλε, σε είπα... παραμύθια, σε ωραία όμω. Ναι, 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 ήρθε. Σου είπα τη μαγική λέξη. Κουμπαράκι μου, με λε, έλα γόλ, τι με είπε και την ώρα γιατί γινόταν δεν άκουσα. Είσαι τώρα, τι θε να μπλέξουμε τι πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια να έχουμε ιστορίε, ναι. Λοιπόν, αφού μιλάει για πατριάρχε, α μιλήσει για τον βαλουλαϊκό Πάουκ, λέει καλύτερα, μα έλειψε σε κουμπαράκι όλα τα λεφτά στην ξάδα. Ο Πατριάρχης. Ναι. Εγώ τον βάφτισα. Τον η κυρία Τζέννη έφαγε τον προπονητή. Τον έφαγε. Ξέρεις ποια είναι η κυρία Τζέννη. Πώς, δεν ξέρω. Η κυρία Τζέννη μπαίνει και στο Facebook, την παρακολουθώ. Αλλά, αλλά. Ναι, κομψή, έτσι. Κομψή και εξωμή τον έφαγε τον άνθρωπο. Τον έφαγε τον πάει ο άνθρωπο. Και ρωτάει μια φίλη τη. Για πες, για πες. Τι έγινε, λέει, ποιος έφταιγε. Ο προπονητής έφταιγε και θα σου πω κάτι ιδίαν. Δηλαδή το συνεχίζει. Ναι, 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 δεν μασάμε. Αυτή τον έφαγε. Μασάμε, ρε, κυρία Τζέννη να πούμε. Έφερε και τους κουβανούς, εντάξει. Τα είχε καλά με τους κουβανούς. Τα είχε με τους κουβανούς, με τη διοίκηση της, του Εραστέχνη. Τα είχε καλά με τον κύριο Κατσαρή. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει έχει καλή πλάτη από πίσω. Έπρεπε να ήμουν εγώ προπονητής, να τα βγάλω όλα στη φορά. Η ομάδα πάντως γίνεται μπάχαλο. Ήταν κύριος ο προπονητής. Πήρε προπονητή ο Πάουκ, δεν είναι Κώστα πάντως. Έτσι, καλός προπονητής, σοβαρός. Και ο άλλος ήταν καλός προπονητής, αλλά κύριος. Δηλαδή αν ήμουν εγώ τώρα σε μια χώρα. Τα έκανε γιάχμα, ε. Κατευθείαν συνέντευξη τύπου, θα έπαιρνα τη Δήμου την. Έκανε κάνα δύο δηλώσεις, είπε αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Λέει, τρίχες, αλλά θέλαμε να το βγάλουμε και εδώ πέρα, δεν ήθελε να βγάλουμε. Εμένα θα με κυνηγούσε νομικός 20 χρόνια με αυτά που θα έλεγα. Ειδικά η κυρία. Ναι, θα με κυνηγούσε 20 χρόνια, στα δικαστήρια θα με είχε. Έπρεπε να είμαι εγώ προπονητή, σε κάνω. Ήταν ο άλλος κύριος, να πούμε. Σωστός, ήρεμος, σωστός, πράος κτλ. Κατάβαψη πυρός πάντως στη Συρία για 120 ώρες. Υπάρχει συμφωνία γιατί η Αμερική είπε φτάνει. Όσο βαρέσατε, βαρέσετε. Είναι τελευταία φρεσκαδούρα. Διακόπτεται σαν το πρωτάθλημα πόλεμος. Ακριβώς. Ναι. Για τις εθνικές. Ναι, ναι. Τώρα σταματάει για 120 ώρες. Έχει την επιστολή ο Βαρθολομέος να πει ναι, συμφωνώ ή όχι. Όχι, η Αμερική έστειλε. Ό,τι του πει. Η Αμερική. Όπως του άφησε η Αμερική, τώρα του λέει σταματήστε. Πού όπου έχετε το αεροπλάνο 8:45. Ποιο αεροπλάνο. Του θα πει του Βαρθολομέου. Φοβάται. 9 παρατέταρτο. Φοβάται το φιλοκάρι. Δεν μια καλημέρα μετά όμως. Αλφα Ρωμαίο καλημέρα να το πούμε. Δεν του λέω καμία καλημέρα. Έλα ρε Κωνσταντίνο. Είναι. Επειδή είναι υπήκο άλλη χώρα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Επειδή ευλόγησε, ναι. Ευλόγησε ο τέκνο. Ένα πόλεμο που σκοτώθηκαν μικρά παιδιά. Γι' αυτό μαζί δεν σου, του λέω. Γι' αυτό τον σέβομαι, τον εκτιμώ, αλλά δεν του λέω καλημέρα. Και αν ήμουν Έλλην αξιωματικό, ούτε που θα πήγαινα. Ναι. Ας πάνε από το τουρκικό προξενείο. Τώρα με χτύπησε ένα δύναμο σημείο κατευθείαν. Ναι. Όταν μιλά για μικρά όταν, παιδιά. Όταν λοιπόν τελείωσε, μιλάτε για θρησκεία τη αγάπη, γενικώ όλοι. Όταν λοιπόν δίνεται εντολή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον κύριο Ερντογάν. Να ευλογήσει αυτή την επιχείρηση η οποία σκοτώνονται μικρά παιδιά, εγώ είμαι απόν. Μαζί σου. Μαζί σου. Τώρα με δε σταματάω κι εγώ. Καλημέρα στα αγόρια. Ναι. Όλα τα ξέρει ο γλυκός Λουκουμάς. Εγώ είμαι ο Λουκουμάς. Ο γλυκός όμως. Γιατί αυτό είναι. Σχετικά με την τεχνική ανύψωση που κάνουν πολλοί σαν επέμβαση. Βέβαια, την κάνουν επέμβαση. Υπάρχει αυτό με ρομποτάκι, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ρε παιδάκι μου. Δεν το ήξερε αυτό. Δεν πα στο γιατρό. Ναι. Δεν κάνει check-up. Δεν κάνει. Καπνίζει, πίνει. Σου έρχεται ο προστάτη. Έρχεται ένα προστάτη. Δεν το προλαβαίνει, τον βγάζει. Μετά βάζει ρομποτάκι. Είσαι 58 χρονών σαν το βαρδάκι. Ξέρει τι είναι 58 χρονών. Ωχ, η ψυχούλα σου. Σου λέει η ψυχούλα σου 58 χρονών. Σηκώνει τη διάθεση. Λες, είμαι ξέρω εγώ υπάλληλος γραφείου. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την επέμβαση. Ναι. Είμαι όμως ξέρω εγώ επιχειρηματίας. Και μπορώ να την κάνω αυτή. Είμαι ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας. Παίρνεις δηλαδή ένα κουμπιούτερ. Ιδιοκτήτης τηλεόρασης, ραδιοφώνου, κάτι. Σαβάτα βρε. Σαβάτα βρε μπαγάζι. Παθαίνω αυτή τη ζημιά. Πρωί, πρωί ρε μπαγάζι. Δεν θα δώσω δηλαδή 10 χιλιάρικα, 15. 10 χιλιάρικα για ανίψωση ηθικού.
Τι? Έχεις και το κουμπιτεράκι μαζί, άμα χάσει το κουμπιτεράκι. Αν έχω τρία σπίτια πουλάω το ένα. Αλλά, αλλά. Πάει μέσα, του κάνουν μια ρομποτική. Ρομποτική. Αυτή, μια μικροαναισθησία κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τώρα τα μαθαίνουμε μόλις, για τα επόμενα 10 χρόνια. Μόλις σηκωθεί, σου λέει ο γιατρός. Ναι. Θα κάνουμε δοκιμή με την νοσοκόμα. Γελάς. Αλλά. Λοιπόν, όταν δώσει. Έλα το νοσοκόμα να κάνουμε ένα test drive. Όταν δώσει εντολή ο γιατρός. Ναι. Οι νοσοκόμες κάθονται σούζα. Ναι. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Δεν τα υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Δεν τα υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Κοινωνία, κοινωνία ξεχωριστή, ρε φίλε. Τι να κάνουν, αν εκεί ζουν, εκεί κοιμούνται, εκεί δεν να κάνουν. Ότι οι νοσοκόμες περιποιούνται τους γιατρούς κατά τη διάρκεια των. Αλλά. Πώς θα τις βράδυ. Πολλές ταινίες έχεις δει. Πολλές ταινίες δεν παγάζα έχεις δει. Αλλά είναι μέσα από τη ζωή όλα βγαλμένα. Εγώ πέρασα 12 η ώρα από νοσοκομείο να δω φίλο. Και τι γινόταν, αχ, βαχ. Βογκούσαν οι ασθενείς, βογκούσαν και οι νοσοκόμοι. Προμαθητό βογκητό είχε εκεί πέρα. Αλλά! Γι' αυτό έχουν γυρίσει και πολλές ταινίες με νοσοκόμες. Δεν είναι τυχαίο, ε! Δεν αλλά ξέρω. Καλημέρα. Τι να κάνουν όμως. Καλημέρα σε όλα τα νοσοκομεία. Στους γιατρούς μας και στις νοσοκόμες μας. Τι να κάνουν, ψυχούλα δεν έχουν κι αυτοί. Άμα είναι 15 ώρες εκεί μέσα, τι να κάνουν, φίλε. Να καταπιούν σπαθιά, τι να κάνουν. Πρέπει να ανοίξουν ειδικού. Αλλά για παίρνει το ρομποτάκι. Ναι. Χάνει το κουμπιούτερ, τι γίνεται. Που πατά το πάνω κάτω. Χάνεις το κομπιούτερ. Ξανά καινούριο. Πες να αγοράσεις κανένα χιλιάρικο το κομπιούτεράκι. Οι έξυπνοι. Παίρνουν 2-3 κομπιούτερ. 2-3 καβάντζα. Με αλκαλική μπαταρία. Αλλά. Πατάει να πούμε. Ναι. Δεν το ξέρεις εσύ ότι υπάρχει. Όχι, όχι. Ήδη ακόμα είμαι μικρός, ρε φίλε. Δεν τα έχω σκεφτεί αυτά. Σε 10 καταλήγουμε. Χρόνια μπορεί. Ναι. Σήμερα για να μην κάνεις σεξ πρέπει να είσαι φτωχός. Ο πλούσιος βρίσκει πάντα ευκαιρία. Κοίτα να δεις πάλι μαρμίτα, σε δίνει δυνατότητα. Όλα τα αξιοπρέπειας πάλι να κάνεις. Όλα λεφτά είναι. Όλα τα λεφτά. Όλα η μαρμίτα. Λοιπόν, λοιπόν, θα επιστρέψουμε με αθλητικά. Πιάσαμε τα κοινωνικοπολιτικο νοσοκομιακά εδώ με το κουμπαράκι μου. Θα επιστρέψουμε στο καπάκι. Αλλά πρώτιστα για εσάς που θέλετε να σερφάρετε ξέγνιαστα, χωρίς να φοβάστε ότι θα τελειώσουν τα data σας από το κινητό. Μία είναι η λύση, Wind One, με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε πραγματικά. Για να αποκτήσετε, καλέστε το 13800 και το Wind One δεν σταματά εδώ. Καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρει στις διαδραστικές οθόνες, το κολπάκι, φίλες και φίλοι, για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα, είναι πολύ απλό. Θα μπείτε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, εκτός από τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα, κάθε μέρα και έκτος συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν, Volton.gr ή καλείτε στο 11300. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε, έχουμε και εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. Δύο εισιτήρια έχουμε. Τι ΠΑΟΚ Λαμία. Αλφα Μη 3, κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο. Θα πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά ο Τζαν Παύλο. Μία ωρίτσα να σε βάζει, ξέρω, την Κυριακή. Να τα βρείτε και στα οικονομικά, δεν ξέρω τι. Δεν πάω στη Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε. Δεν μπαίνω πουθενά. Μπράβο σου. Μ' αρέσει. Αλλά να μιλά μόνο για κοινωνικοπολιτικά θέματα. Καθόλου μπάλα. Καθόλου μπάλα. Δεν εκτίθω μάλλον. Δεν θε. Μεγάλη, ήδη έχω πολλά. Ήδη έχει τεντώσει. Ήδη έχω τεντώσει. Μαζί σου. Μπράβο. Μπράβο. Αφαιρεί. Λοιπόν, όπω αφαίρεσαι δύο λεπτά πριν πάμε στην μπάλα. Τι θε τώρα, ναι, τι θε τώρα. Κάτι θε ακόμα για το. Τι λέω στου Έλληνε αξιωματικού, ιδιαίτερα του στρατού. Με αυτού σήμερα τα έχουμε. Ναι. Αν πάει και χαιρετίζουν τον Βαρθολομαίο. Είναι Έλληνες αξιωματικοί, ναι, ναι, και απαγορεύεται, απαγορεύεται Τούρκο υπήκο να, Τούρκο μην τον... υπήκο, ναι, να το χαιρετήσουν και να τον, έστω και θεσμικά, τη στιγμή που έχουν παιδιά και αυτοί όπως εμείς, που έδωσε εντολή θρησκευτική, πνευματική, αυτή λέγεται πνευματική εντολή, ναι, ναι, να επιτύχει ο κύριος Ερντογάν στην επέλασή του προς τη Συρία. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος ήταν, ναι, ήταν Έλληνα αξιωματικός. Ήτανε. Ήταν Έλληνα αξιωματικός. Εκτός από θεωρείος. Όχι ρε, στο στρατό τον φωνάξανε και του δώσαν του Λοχαγού. Α, Λοχαγός, ναι, εντάξει. Λοχαγός. Ναι. Πολέμησε στη Χιμάρα. Α, έκανε και μάχη, ναι, ήτανε μάχημος, ναι. Βεβαίως, τη γλίτωσε, σκότωσε εχθρούς. Ναι, στον πόλεμο. Στον πόλεμο, πόλεμο, ναι, ναι. Όχι σαν τον Γλέζο, τον κομμουνιστή που πήγε να, το βράδυ. Πάει το φωσάρικο σήμερα, πάει. Πήγε ο φίλος του να ρίξει τη σημεία που ήταν κατεβασμένη και 60 χρόνια δεν έκανε ούτε ένα ένσημο στο ΙΚΑ. Και με χλέζω σήμερα. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, ναι, να παίξει παράσταση. Ποιος? Το 40, όταν έφυγε από τη Χιμάρα. Ναι. Ήρθε εδώ πέρα και παίξε παράσταση γιατί ήταν απένταροι οι ηθοποιοί. Εντάξει, να βγάλω τα προσωζήνια άνθρωποι. Ήρθε, ναι, στη Θεσσαλονίκη, η οποία στο θέατρο ήρθε ένας αξιωματικός Γερμανός. Γερμαναράς. Ο Μαξ Μέρτεν. Όπα!
Ο Μαξ Μέρτεν ήταν ο σφαγέας της Θεσσαλονίκης. Ο Μέρτερ? Ναι, δεν είναι μόνο να ξέρετε τον Κούδα το Σαράφι. Ακούω αυτό, ναι, βέβαια. Το Μαρινάκι και το Γουλανδί. Ο Μαξ Μέρτεν βλάχει εδώ. Ναι, γιατί τώρα, γιατί το χαλάσει. Γιατί τώρα βλάχει, κάτσε ρε φίλε. Ο Μαξ Μέρτεν, ακούτε αξιωματικοί που θα πάτε σήμερα να σφίξετε το χέρι του Βαρθολομαίου. Ήρθε να δει την παράσταση. Του Παπαγιανόπουλου. Και στο τέλος ζήτησε να συγχαρεί τον Έλληνα ηθοποιό, γιατί λέει το συγκεκριμένο έργο το παίζει και ένας Γερμανός Κράους στη Γερμανία. Κράους! Ηθοποιός, αλλά ο δικός σας λέει είναι. Είναι, top. Είναι πολύ πιο top. Ναι. Σε ορισμένες στιγμές του έργου. Δεν το παραδέχτηκε ότι ήταν καλύτερος, λέει σε ορισμένες στιγμές. Σε κάποια σημεία, ναι, ο Έλληνας είναι καλύτερος του Γερμανού, λέει. Ήρθε ο γραμματέας σου, χτυπήσει την αυτήν. Θέλω να σε δει, λέει ο Μαξ Μέρτεν. Δεν πάω, λέει. Δεν πάει, λέει. Δεν μπορώ να δώσω το χέρι μου σε αξιωματικό, γιατί εγώ είμαι Έλληνα αξιωματικός, πολέμησας λοχαγός. Και στον Τούρκο, στον Γερμανό, ο οποίος είναι σήμερα και καλεσμένος, τέλος πάντων, κινδύνευσε, ναι, με τη ζωή του. Ναι, ναι. Εσείς με τι κινδυνεύετε που θέλετε να κάνετε επανάσταση? Θα πάτε οι Ρουβίκονες έξω από το, πώς το λένε, τουρκικό προξενείο να σας συλλάβουν, να σας κάνουν μέσα ήδες. Μπήκαν. Ναι. Μπήκαν μέσα. Θα σας πάει ο δικαστής αύριο και θα σας βγάλει έξω. Ναι. Πολύ μεγάλη μαγκιά κάνατε. Καταλάβατε? Έλληνες αξιωματικοί, έρχεται ο Βαρθολομαίος, σφίξτε το χέρι σας. Εγώ αν ήμουν, δεν θα το έσφυγα. Τέλος. Το σέβομαι. Τέλος. Τέλος, αλλά. Το θεσμό. Το θεσμό, αλλά χέρι δεν δίνεις. Όταν θέλετε να κάνετε επανάσταση οι Έλληνες, βρείτε έναν τρόπο να κάνετε έστω και μία μικρή επανάσταση. Εγώ από αυτό το ραδιόφωνο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Τέλος. Φτάνει, λέει. Τέλος. Φτάνει, λέει, με το χέρι, γιατί φτάνει. Χθες πάντως ένας 65χρονος, θα το κλείσουμε, διά πάμε για μπάλα, έρχονται πολλά μηνύματα. Μια χαρά ανύψωσε, λέει, το ηθικό της λεωφορείο και στο χέρι μιας κοπέλας. Χθες κουλ, σε απόλαυσα μόνος εναντίον όλων. Η κατάντια της ελληνικής κοινωνίας, ναι, δεν τον δίρανε. Τον πήρα μέσα, τον μάζεψαν. Τι το κάνει, θα το πάρει δικαστή και τον βγάλει έξω. Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι. Ναι. Άκουσε με λίγο. Εμείς δουλεύουμε σε ένα μέσο. Τώρα πάει σε κάτι το οποίο χθες εγώ, επειδή δεν είχα δουλειά, πήγα και έκανα. Τι έκανες? Ένα ποστάρισμα. Πού? Στο site του Γκαζέτα από κάτω. Του Γκαζέτα ποιο το έχει, ποια συμφέροντα έχει περνήσει. Αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται το Γκαζέτα είναι ουδέτερο, υποτίθεται, έτσι. Και αν έχουν αναδείξει. Τι κατάλαβε. Εγώ ξέρω ποιο είναι το Γκαζέτα. Όχι, ναι, θέλω να το πει, ναι, με τρόπο χωρίς να πληγωθεί. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ότι και το Γκαζέτα μπαίνει σε έναν όμιλο όπου θα είναι συγκεκριμένων συμφερόντων. Άρα είναι φίλος με τον Ολυμπιακό. Ναι, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή θα έχει φιλικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό να το πει. Όχι. Ούτε για αυτούς είναι καθόλου κακό. Άρα λες τον Γκαζέτα τίνει να πάει προς τη μεριά του Ολυμπιακού. Καθόλου κακό. Εγώ με τις, ναι, οπαδικές ημερίδες, οπαδικά site, οπαδικά όλα, ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά όταν θέλεις να λέγεις ουδέτερος. Όλα ανήκουν κάπου. Έτσι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γι' αυτό και δημοσιογραφία πέθανε. Άρα λες και τον Γκαζέτα πάει κάπου να γίνει στο μαξιλάρι. Ξεκάθαρα. Ωραία. Γιατί δεν είναι κακό αυτό. Όχι, είναι κακό όταν θέλει να λέγεται ουδέτερο. Α. Ναι. Εντάξει. Μην μου το παίζει ότι είσαι Οσία Μαρία Ξένη, θες να διατηρείς τα καλό κείμενα της δημοσιογραφίας, να κρατάσεις τις αποστάσεις. Εδώ οι μουστάκες λέγανε 33-33. Ναι, ναι. Αλλά ο Ηρακλής ο καημένος, ναι, κάνει, δεν είχε. Ναι, να σου πω κάτι εδώ όμως, ρε φίλε, εμείς εδώ από αυτά τα μικρόφωνα, πόσες φορές έχουμε ξεφωνήσει τα πρωτοσέλιδά μας. Σωστό, σωστό. Πόσες φορές το έχουμε κάνει. Ναι, είδες, λοιπόν, και μας πέφτουν και λένε πλάκα μας κάνει. Ναι, αλλά είμαστε ελεύθεροι. Τι είπαν αυτή η Ζαμπέτα ή η Γκαζέτα? Ναι, δεν είπαν. Έκαναν ένα κείμενο που δεν έχει υπογραφεί κανενός. Γκαζέτα, Ρούμαν, Νάμπερ, Τίμ, τίποτα, ναι, ανυπόγραφο από κανένα ουσιαστικά. Και έχουν γράψει ένα ποστάρισμα ότι ο διδυτής, ο αρχιδητής, όπα, που ήρθε χθες να κάνει μαθήματα VAR, τέλος πάντων, στους δικούς μας, είπε ότι ήταν φάουλ το τάκλι του Αγκούστο πάνω στον Κρίστιτς. Ήτανε. Ο άνθρωπος δεν είπε αυτό όμως. Έχουμε αυτή τη λεξή της δηλώσης. Μα ήταν φάουλ. Και λέω, ναι, ήτανε φάουλ. Αυτοί έγραψαν ότι ο αρχιδητής είπε ότι δεν ήταν φάουλ. Α, είπαν ότι δεν, ναι, ήταν. Και ότι δίκαια. Σε ποιον το είπε δηλαδή? Λοιπόν, άκου τι είπε ο τύπος. Για μένα υπάρχει φάουλ, λέει. Ναι. Λέω τις δηλώσεις ακριβώς. Ο διαιτητής το λέει. Ναι, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σημείο να παραποιούμε. Για μένα υπάρχει φάουλ. Ναι, για να έχουμε φτάσει σημείο να παραποιούμε και τις δηλώσεις. Δηλαδή τις αλλάζουμε. Τι είπε, ρε παιδί μου, να μάθω. Για μένα υπάρχει φάουλ, ναι, αλλά μπορεί να ορκιστεί κάποιος ότι ο παίχτης δεν βρίσκει την μπάλα, λέει ο άνθρωπος. Ή βρίσκει την μπάλα και δεν είναι φάουλ, ρε βλάκα. Ναι. Ή είναι φάουλ. Προηγείται λάκτης μας την μπάλα ή το φάουλ. Δεν βρήκε μπάλα. Είναι μια φάση γκρίζα, λέει, για μένα. Γκρίζα. Άρα λοιπόν παραμένει αρχική απόφαση όταν δεν είμαστε 100% σίγουροι. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δεν βρήκε μπάλα, φάουλ είναι. Ρε φάουλ είναι. Ωραία. Δεν βρήκε μπάλα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός του VAR που ήρθε χθες και τους μάζεψε όλους, ναι, είπε ότι είναι μια γκρίζα φάση. Δεν είπε ότι είναι όπως στο μάτσο Ολυμπιακού Αστέρα Τρίπολης, η πιο ξεκάθαρη φάση και εδώ έχουμε πέναντι που δεν δόθηκε. Άρα και βγήκανε λοιπόν κάποια site, ναι, με non-paper κανονικά, Γκαζέτα, Room, Team και δεν σε. Χωρίς να υπογράφει κάποιος. Ναι. Χωρίς να υπογράφει όνομα. Και είπε ότι ο διαιτητής αυτός είπε ότι δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα.
Και πήγε εσύ, βοβάρδισε. Και πήγα εγώ από κάτω, λέω παιδιά, ο διαιτητής αυτός, ο Λόπες, πώς λέγεται, έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις και λέει ότι είδε φάουλ. Απλά η φάση δεν είναι εύκολη. Οπότε η γκαζέτα πάει στον Ολυμπιακό. Και μαλώνω με Ολυμπιακούς. Με αεξίδες. Ναι. Με Παναδυναϊκούς. Με Αριανούς. Ναι. Ένα σκοτωμό. Σου λέω παιδιά, μπερδεύετε πράγματα. Συγχύστηκες. Ναι, μου γύρισαν τα μυαλά πάλι. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι μη λογικό. Τώρα είναι ευκαιρία να κάνεις πυγμαχία 3-4 μέρες να εκτονωθώ. Αυτή η εβδομάδα θα πάω. Θα πάω. Έχω το γουνιάδο μου. Να φύγει ο θυμός σου. Να φύγει η οργή. Να φύγει η οργή, βέβαια. Λοιπόν, να πάμε και ξέρεις τι γίνεται. Τώρα έχουμε τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε εκεί να σου δείξω. Μετά, ναι. Όχι εδώ. Ναι. Το δικό μας το πρωτοσέλιδο. Γιατί θέλουμε σε τίμη. Ξεφτύλα με τη σφραγίδα της FIFA. Επιβεβαίωσε αλλίως πρωταθλήματος, τις βαθμολογίες και του πρωταθλήματος. Και έχει τις δηλώσεις του συγκεκριμένου αρχιδιαιτητή αυτού που ήρθε τέλος πάντων του Λόπεθ εδώ για το ΒΑΡ και λέει αυτά που σου διάβασα νωρίτερα. Ναι, ναι. Πας στην ώρα για σπορ. Την ώρα. Στο Ξίδι. Ναι, στο Ξίδι. Και τι λέει. Τι λέει. Εγώ θέλω να δούμε πού έχει φτάσει η δημοσιογραφία. Φάπα σε ψεύτες και γραφικούς, σκληρή απάτηση προπαγάνδα, απόλυτη δικαίωση για την ΑΕΚ, δεν ήταν φάρο του κρίσης. Ναι. Εσύ πες μου σε αυτή τη ρημαδοχώρα, ρε φίλε, ωραία, τι γίνεται. Θα σου πω εγώ. Πες μου, ρε φίλε, τι γίνεται με τη δημοσιογραφία. Το μάτι ναι, το δικό σου, το δικό μου, του Αριανού, του Ολυμπιακού. Αναλύουμε μια φάση. Ναι. Ό,τι και να γράψουν και να πούν αυτοί. Σωστά. Επειδή έχουμε την εικόνα, γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν φάουλ. Ναι. Από εκεί και πέρα, ό,τι πει αυτός ο μπαγλαμάς της FIFA. Ό,τι πει ο Ξίδης, ό,τι πει η Μέτρος, ναι, ό,τι πει εσύ, ό,τι πει εγώ, είναι δευτερεύοντα. Άρα λέει ο Κωνσταντίνος, μένουμε στα δικά μας. Καλό λοιπόν εγώ, το ακροατήριο, το τηλεθεατήριο και όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και βγαίνουν και κλπ. Και ασχολούνται, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν τη δική τους κρίση. Τους καλό λοιπόν, είτε ακούνε εμάς, είτε ακούνε τους άλλους, είτε ακούνε οποιοδήποτε. Πρώτα απ' όλα θα έχουν τη δική τους κρίση, να έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Αφόσον έχουμε την εικόνα. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, ναι, από όλους. Το ξέρω ότι ο κόσμος κρέμεται τα χείλη του Ραπτόπουλου, του εκάστοτε Ραπτόπουλου. Τι. Θέλω να ακούσει την άποψή του. Σου λέω άλλο. Εδώ φέρω τον ειδικό. Τον ειδικό φέρνω. Ωραία. Από έξω. Να μην τον ακούσουμε εισαγωγικά ειδικός. Έτσι. Μπορεί και να μην είναι. Με έδωσε ο καλός Θεούλης όραση. Έδωσε. Μου έδωσε γνώση. Άρα λες κρίση ατομική. Ο Ραπτόπουλος είναι περιττός, ο Ξίδης είναι περιττός και οτιδήποτε είναι περιττή. Όταν εγώ έχω τη δική μου άποψη. Για κάτι που φαίνεται, το βλέπεις. Το οποίο το βλέπω. Εκεί το οποίο θα είναι, ας πούμε, δυσάρεστο, θα είναι για αυτό το οποίο δεν έχω δει. Ναι. Δηλαδή, μια είδηση η οποία είναι, ας πούμε, ψεύτικη ή αληθινή. Δηλαδή το οποία... Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε. Ξέρεις τι έχουμε εδώ. Οποία, αλλίωση είναι... δηλώσεων έχουμε εδώ. Ναι. Ο άνθρωπος είπε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό. Κάποιοι απομόνωσαν ένα μικρό κομμάτι και αυτό λένε ότι δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι για τον ελληνικό λαό και γενικότερα τους ανθρώπους που μας ακούνε. Ότι φανταστείτε ότι για αυτά που βλέπετε, σας λένε ότι δεν τα είδατε. Εγώ για αυτά που δεν έχετε δει, φανταστείτε τι έχουν να σας γράψουν. Αυτό και τι έχουν να σας πούνε. Φαντάζομαι τι έγινε δεκαετία 70-80. Εγώ αυτό φαντάζομαι. Γι' αυτό λοιπόν. Η δημοσιογραφία έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν ο Έλλην, ο μέσος, ο οποίος είναι αυτός που μας ακούει αυτή τη στιγμή και πάει στη δουλειά του και κυκλοφορεί στον δρόμο, ακούει για δημοσιογράφους ιδιαίτερα μεγάλων καναλιών και τους συχαίνεται. Πλέον οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι στάρ της δεκαετίας του 90. 100%. Δηλαδή, όταν έβγαινε, έχουν απομυθοποιηθεί όλοι. Ο Κάτσι Νικολάου και ναι, ας πούμε, πώς θέλω τον άλλον, ο Ισαγγελάτος. Ποιος Ισαγγελάτος, ναι. Αυτή εδώ, ας πούμε, και η φουρνιά αυτών εκείνη τη δεκαετία ήταν μεγάλη στάρ. Μα τους βλέπαν σαν θεούς, σου λέει, εντάξει, δεν ξέρανε από πίσω background πράγματα, πλέον, τώρα τα μάθανε. Πλέον λοιπόν το ίντερνετ έρχεται να υπομυθοποιήσει. Σωστά. Όλη αυτή αυτό το συρφετό το δημοσιογραφικό. Σωστά. Γιατί πλέον η ενημέρωση είναι τέτοια που ξέρει ποιος κρύβεται από πίσω, ποιος παράγοντας είναι από πίσω, ποιος επιχειρηματίας είναι από πίσω. Ακριβώς. Και έχει απομυθοποιηθεί η δημοσιογραφία, θα πρέπει να. Έχει γίνει οπαδική. Δυστυχώς. Ναι. Απλά εγώ τρελαίνομαι γιατί δεν γίνεται να αλλάζουμε και δηλώσεις. Δεν γίνεται. Έγινε η δημοσιογραφία. Paper. No paper. No paper. Και συμπληρώνει και βέβαια ο φίλος εδώ πέρα, όπως το έγραψε και εγώ. Ναι. Δεν γράφτηκε στο συγκεκριμένο site, ναι, το οποίο θέλει να λέγεται ουδέτερο γιατί είναι το οπαδικό. Εγώ δεν θα είχα κανένα παράπονο, τελείωσε. Αν ήταν λες και ξέραμε, δεν σε πείραζε. Όχι, όχι, καθόλου. Σε ενοχλεί δηλαδή που είναι ουδέτερο. Το παίζει ουδέτερο και παραποιεί δεδομένα. Μάλιστα. Λόγια, δηλώσεις. Η ένστασή σου. Ναι, δηλώσεις. Όχι κρίση, σχόλιο, ωραίο, άποψη, θέση. Ωραίο. Δηλώσεις παραποιεί. Το θέμα, ωραίο. Λέει, άρθρο λέει για το πέναντι, λέει ακόμα δεν έβαλε. Που ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός, ο Χιμένεθ, ήρθε και είπε ότι η μοναδική φάση που είχαμε αλλίως του πρωταθλήματος, ναι, είναι η φάση του Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη φάση. Ναι. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Mm. Ένα τέτοιο άρθρο δεν είδαμε. Να γράψω ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Γράψεις εσύ. Εγώ να το γράψω, αλλά εσύ δύναμη. Να το γράψουν και αυτοί που είναι ουδέτεροι.
Γιατί θέλουμε να ξέρουμε το πελατολογιό μας. Αφού είπες είναι η οπαδική δημοσιογραφία, δυστυχώς. Εμείς είμαστε οπαδοί εδώ του ΠΑΟΚ και οι άλλοι είναι του Ολυμπιακού. Εμείς τον ΠΑΟΚ το σχίζουμε, φίλε. Εδώ εσύ το ξεπατώσει το πρωί στο βράδυ. Εγώ δεν δήλωσα ομάδα. Ναι, είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Ότι δεν δήλωσε ομάδα. Και το μυστικό μεγαλώνει και επιτυχία γιατί του ξεβονίζει όλους. Δεν έχεις μέτρο. Τι να κάνω. Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν γίνεται να παραποιούμε κάτι που είναι δεδομένο. Έχει δηλώσει, έχει πει τρεις κουβέντες ο άνθρωπος. Μην τις αλλάζεις τις δύο. Τους μαύρισες. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε γιατί έχουμε πρωτάθλημα. Ναι. Και Αγγλίες και Γερμανίες. Αγγλίες και Γερμανίες. Βλέπω άσο τη Manchester United. Α, πας στο εξωτερικό κατευθείαν. Βλέπω άσο τη Manchester United. Μη ρε Κωνσταντίνε τώρα. Αέρασα πε. Ποια Manchester με το Solskjaer ακόμα εκεί θα αλλάξουν προπονητή. Η Liverpool. Ποια Liverpool. Κάνει κλικ. Εν συγκρίση με την περσινή Λίβερπουλ, άστα τα αποτελέσματα. Ναι. Η εικόνα της. Η εικόνα της όχι. 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 Αλλά έχει αυτό που είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Το άστρο. Το άστρο. Ωραία. Τη ρέντα, την τύχη. Εντάξει. Το άστρο όπως το πεις. Τις πάνε όλα καλά. Φαίνεται αυτό ότι έχει. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν βλέπετε. Πας λοιπόν με το ότι η Μάντσεστερ δεν βλέπετε και με το άστρο του αλουνού. Έτσι. Διπλό το βλέπεις. Διπλό το βλέπω. Διπλό, ναι. Το βλέπω. Διπλό το βλέπω. Δηλαδή τώρα τι να πω. Εντάξει, είναι φανέλες, είναι δυναμή της και η Μάντσεστερ σαν δυναμική, αλλά ομάδα δεν έχει. Τι να κάνουμε. Αν το πάει στο κλεψιμέικο και στο δυσκολεύει. Και στη δύναμη να το κλέψει. Εντάξει, δεν είναι φλόρικη ομάδα η Λίβερπουλ. Ξέρεις και τρεξίματα πολλά έχει. Πίεση στα χάφη. Πίεση στα χάφη έχει. Δεν έχει φέτος τόσο πολύ. Εντάξει, ναι. Δεν είναι φλόρικη ομάδα. Ναι. Εμένα κάθε τι άλλο εκτός από διπλό θα είναι έκπληξη. Α, και χ. Ναι, τι, διπλό. Διπλό. Θα πάω κόντρα στο. Θα πας κόντρα, ε. Κόντρα. Γιατί ξεκίνησε με αυτό ρε μπαγάσο τώρα. Θες να μαγαρίσει η Λίβερπουλ. Έχει πολλούς λεβουνιπουλίστες και ήθελα να τη μαγαρίσω λίγο. Έχει. Ναι. Έχει. Η Λίβερπουλ εδώ στην πόλη πουλάει πάρα πολύ. Στην Αθήνα πουλάει πιο πολύ Manchester. Η City. United. Ναι, η City είναι νεόκοπη. Είναι, πώς λέμε, νεόπλουτη. Σαν εμάς εδώ πέρα. Μ' αρέσει η City. Μ' αρέσει. Πώς, αρέσει, άμα έχει ένα δις budget, έχει παιχταράδε, θα σ' αρέσει. Λοιπόν, να μην μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Θα σ' αρέσει, πάμε λίγο να τα δούμε. Ναι. Το Ολυμπιακός όφι 7.30 ώρα το Σάββατο. Ο Ολυμπιακός που έκανε ανανέωση, μεγάλη κίνηση για μένα. Ανανέωση του Ποντένσε. Σου λέει, μάγκε, αν θέλει τον πάρει, θα μου σκάσει λεφτά. Καλή κίνηση, αλλά τώρα με του Κωστίδες και του άλλου που θέλει να πάρει. Παίρνει κι άλλου. Εντάξει, τώρα τον Ιανουάριο παίρνει τα παιδάκια τώρα τον Κωστί. Εντάξει. Ποντένσε, πολύ καλή κίνηση. Σου λέει αν θέλει τον πάρει, θα σκάσει λεφτά. Μάγκια, μάγκια. Είναι τριπλαδόρο, είναι διεισδυτικό. Λίγο γκολ δεν έχει. Είναι λίγο χασογκόλ. Άμα βρει ρέντα στον γκολ, είναι. Τούρμπο. Τούρμπο, ναι. Τούρμπο, τι άμα να βρει. Να κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα, είναι σαν να προσπαθώ να πείσω ότι δεν είναι καλό παίξο Ποντένσε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να με πετάξουν πέτρες. Έστω και τη ασίστ που πετάει μέσα. Σούπερ είναι, σούπερ. Και, ναι, και ταχύτητα έχει και ποδοσφαιρική ευφία έχει. Θέλουμε να βλέπουμε τέτοιου τριπλαδόρου γενικότερα. Εννοείται. Θα δούμε και τον Αντρέ σε λίγο. Μόλις, ναι, μόλις φτάνει ο Αντρέ και ο κάθε τριπλαδόρος Ποντένσε στο μπακ, ξέρεις γουστάρω να πάρει την προσπάθεια. Και ας τη χάσει, ας πάει κόρνερ, ας τη μύτη. Δηλαδή και, δεν μπορεί εκεί που φτάνουν και τη γυρίζουν πίσω στο χαφ. Ναι. Και προσπαθεί ο χαφ να βρει, ξέρω εγώ, διέξοδο. Ναι. Και άμα και ας τσουρουκάς. Βρώμα η δουλειά του, κάνει λίγο μπου να μην γυρίσει την πάρα στο τερματοφύλακα. Αυτό δεν μπορώ να το τώρα βλέπω. Που είπε για τέτοιου ποδοσφαιριστές, να βάλω ένα quiz πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, αμυγό ποδοσφαιρικό. Βάλε. Για ποιον ποδοσφαιριστή σε παιχνίδι Champions League, ναι. ο Ματεράτσι όπως ακούτε, μαζί με τον Ζανέτη, ναι. Πλακώθηκαν, μάλωσαν στα χέρια για να πάρουν τη φανέλα στο τέλος του παιχνιδιού. Μάλωσαν δύο παίχτες εισίδερ, ο Ματεράτσι. Μαζί με τον Ζανέτη, στο τέλος παιχνιδιού υπάρχει σχετική φωτογραφία. Αντίπαλου παίκτη. Αντίπαλου. Θα του πάρουν τη φανέλα. Να του πάρουν τη φανέλα. Ήταν... Σε επίπεδο Champions League. Ήταν ένας Μπέναν. Αυτός. Διεισδυτικός τριπλαδόρος. Γι' αυτό τώρα μου το θυμίζει. Ναι, ναι, ναι. Έκανε τα πάντα αυτός. Ναι. Αυτός έκανε τα πάντα. Ναι. Έπαιζε ψηλο, μπροστά, έπαιζε, αλλά έπαιζε και ακραίος. Ποια χρονιά έγινε αυτό, μας βοηθήσει. Αυτό είναι την προηγούμενη δεκαετία. Όχι πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος σταμάτησε το ποδόσφαιρο πριν 6-7 χρόνια. Ναι. Πλακώθηκαν ο Ζανέτη με τον Ματεράτσι για ένα ποδοσφαιριστή στο τέλος για να του πάρουν τη φανέλα. Μόνο για τον Ροναντίνιο θα το έκανα από αυτό. Μόνο για τον Ροναντίνιο. Ωραία, θα το αφήσουμε λίγο να τρέχει. Θα το πούμε μετά. Πολύ δεν ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Αν σου πω το όνομα και αυτού, θα πει ναι, ρε, και αυτό. Και έκατσα χθες να δω 2 ώρες παιχνίδια του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και λέω τι έκανε. Τρεις μέρες έχεις σαλτάρει. Έχω σαλτάρει λίγο. Εντάξει, τι να κάνω, αφού ξέρω. Ναι, δεν το λέμε. Όχι, δεν τα λέμε. Λοιπόν, σωστό ο Τζόνι, απάντησε στο μήνυμα. Λοιπόν, Ολυμπιακό όφι, πάμε λίγο να τα δούμε. Ο κόσμο θέλει να ακούσει. Αν όφι ναι. δεν είναι τσάτσος του Ολυμπιακού ναι, ναι. και είναι τσάτσος του ΠΑΟΚ όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο το αποκλείω, δεν ξέρω για το πρώτο. Ναι. Δεν είναι σίγουρα του ΠΑΟΚ. Πάνω. Αν δεν είναι του ΠΑΟΚ, ναι. μπορεί να κάτσει σαν τη Φακλάνα και να χάσει. Ναι. Αν παίξει όμως κανονικά, θα έχουμε ματσάρα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Θα έχουμε δυσκολία μεγάλη. Δηλαδή... Σεμέδο, Τσιλιανίδη, Μάνος. Ναι, ναι. Αυτοί εδώ τώρα, ο Σεμέδο, Τσιλιανίδη και ο Μάνος. Μέρα από πίσω, Μέρα, Χάμπο κτλ. Κοίταξε. Αλλά είναι ξεκούραστο ο Ολυμπιακός όμως. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι ξεκούραστο. Τυρανάσες. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα αργό τέμπο.
Το οποίο καμιά φορά με νιστάζει εμένα. Δηλαδή, αν δεν πιω Coca-Cola καφέ. Να έχει συνέχεια λίγο καφέινα πάνω κτλ. Μπορεί να με γύρει στο μαξιλάρι λίγο. Να σου φύγει λίγο σάλιο. Σαλάκι λίγο σάλιο. Ο Ολυμπιακός δεν με ενθουσιάζει στο κομμάτι της ταχύτητας. Ναι. Παρότι λίγο... έχει γλίγορους παίκτες. Έχει μια ανάπτυξη πιο αργή. Καλούς παίκτες έχει. Πολύ καλά χάφει. Ο Ολυμπιακός άρεσε πολύ, πολύ ναι, όμως ναι. Και εκεί ίσως τρόμαξε κάποιους μέχρι τον Αύγουστο στα ευρωπαϊκά μάτς. Ναι. Μετά έδειξε ότι μάλλον σπρίνταρε και έχει πτώση στην πορεία. Έχει μια βιολογική πτώση. Ναι. Δεν είναι στη φόρμα του. Όχι, αλλά ξεκουράστηκε τώρα. Και θέλουμε να το δούμε. Ο Όφη, αν παίξει πραγματικά δηλαδή. Στα ίσα και παλικαρίσια, ναι. Πιστεύω ότι θα του βάλει δύσκολα. Λες. Ναι. Ωραία. Αλλιώς, αν Όφη, ξέρω εγώ, πάμε σε αυτό το ότι είναι φίλος, όπως και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί και η ΑΕΚ το ίδιο. Αυτό δεν μου αρέσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή... ένα από τα πολλά που δεν μας αρέσουν. Ένα από τα πολλά, πολλά δεν μας αρέσουν. Αλλά αν Όφη παίξει σαν φόρμα που είναι τώρα κτλ. Θα το κοντράρει. Θα το δημιουργήσει πρόβλημα. Θυμάμαι ένα μάτς μπαγάσα τώρα Ολυμπιακός Όφη στο παλιό Καρασκάκι, είναι το 4-5. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. 4-0 ήταν και έγινε 4-5. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και τότε είχαμε μόνο αέρα. Ακούγαμε ένα διόφυλλο. Και να πηγαίνει ξανά και ξανά. Και αποκλείδα το βαλέ Όφη. Υπάρχει μια απόκρουση 1 Απριλίου του 1984. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Εκπληκτική μπούκα του Πετράκη. Αυτού του Πετράκη, του δικού μας. Του Όφη. Ναι, ναι. Σαν μπακ δεξί, σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και μια απόκρουση εκπληκτική του Σαργκάνη που έμεινε στην ιστορία σαν την καλύτερη απόκρουση. Ολυμπιακός Όφη. Στο Ολυμπιακός Όφη. Αν βάλεις και τη δεις, απόκρουση Σαργκάνη. Θα το ψάξω, θα το δω. Είναι παρόμοια με αυτή που έκανε. Καλύτερη και αυτή που έκανε στη Δανία με την εθνική. Ποια εκείνη πάνω του ήρθε. Πάνω του ήρθε, δεν σ' άρεσε. Αυτή είναι η εθνική. Μ' άρεσε. Αλλά είναι στην κλειστή γωνία. Δεν είναι καμιά. Απόκρουση φουλ, ήταν σε κλειστή γωνία. Άσε που την έχουν μεγιστοποιήσει. Η απόκρουση που κάνει στην κεφαλιά, Βλαστός λεγόταν ο παίκτης. Βλαστός, ναι, Τσινός, είχε εκεί πολύ πράγμα τότε. Και πει ο Τσιριμόκος και τον έδωσε συγχαρητήρια. 1 Απριλίου του 1984 Ολυμπιακός Όφη 2-0. Τι βλέπεις, εγώ βλέπω γκολ πάντως. Γκολ, γκολ βλέπω. Ωραία. Και ναι. Εγώ βλέπω over, over, να έχει γκολ το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπω σπρόξιμο 2-1. Ναι. Πανετολικός Λάρισα θα το δει ή θα το περάσει. Άσος. Λοιπόν, σταματάμε εδώ γιατί θέλω να πάμε στα πηγάδια να σχολιάσουμε λίγο και το ρεπορτάζ του Άρη. Έμαθα ότι θα πάνε. Το ξέρω, και εγώ το μάθα. Και όχι Αργιανοί της διπλανής πόρτας. Ναι. Τα κύμια. Κοπρίτες, δυναμίτες. Ωραία. Αλυταράδες. Εισαγωγικά όλα αυτά. Ναι, με την καλή την έννοια. Ποδοσφαιρική. Ναι. Θα πάνε δηλαδή. Πώς σε λένε αυτό, πετσιά. Πετσιά. Στα πετσιά θα πάνε. Έχω ένα πετσί εκεί, φίλο. Θα πάει. Του λέω θα πας. Ναι, ναι, θα πάω. Πώς θα πας του. Θα βρουν τρόπο. Κάποιοι θα βρουν τρόπο. Καλά. Λοιπόν, καλά. Αγαπάμε το καλό φαγητό. Τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε στην πορεία με τον Κωνσταντινό. Αγαπάμε το καλό φαγητό, αλλά αγαπάμε ακόμα περισσότερο το πολύ καλό φαγητό. Και πού το βρίσκουμε τώρα, έτσι, στο εστιατόριο Λατεράς. Και πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερο φαγητό. Για παράδειγμα, όλο τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, στο Λατεράς θα έχει πολύτικη κουζίνα. Όλες εκείνες οι ωραίες παραδοσιακές συνταγές που μας έκανε η γιαγιάκα μας και τρέχαμε γύρω-γύρω από τα βουστανάκια της. Έτσι, με γιουβαλάκια, ανατολίτικα, ντολμαδάκια, γιαλατζή. Πασάδες, στη θέση του Πασά, λοιπόν, θα έχουμε απεριόριστο γεύμα. Ενακτικά το γνωρίζετε όλοι, το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να αλλάξει όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση αλλά και την εξυπηρέτηση. Και θέλω να σταθώ λίγο στη διασκέδαση. Καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Καλείτε τώρα στο 13800 για να γίνει δικό σας χωρίς κόπο. Και το Win2One δεν σταματάει όμως εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind μπορεί να κερδίσετε μέχρι και ένα Peugeot 2008 ή πολλά πολλά ακόμα δώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, Καζαμπάκας, Κούλ εδώ. Μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα. Έχουμε ένα quiz το οποίο θες να το μαρτυρήσουμε λίγο. Όχι. Να το αφήσουμε στο να τρέχει. Τέλος. Στο τέλος. Γιατί έχουν ξετρελαθεί εδώ τα τσακαλάκια μας. Έκλεψα χρηματοκιβώτιο, αλλά ήταν άδειο. Ορίστε. Να. Δες εδώ το κορίτσι εδώ που απέχει. Άρα. Ναι, δεν παίζει μία. Όχι. Άρα δεν ήταν γνωστή του ιδιοκτήτη. Ναι. Πήγα, σου λέει κυβότιο, θα ψηρίσουμε, θα έχει κάτι μέσα. Ενώ του Καρυπίδη μπορεί να ήταν γνωστή του. Ναι. Που ψηρίσανε τις εισπράξεις, να πούμε. Έτσι. Και του άλλου του Ολυμπιακού. Έτσι. Ωραία, 240 πόσα. Ναι. Εκεί ήξεραν. Ξέραν. Εδώ μυρωδιάδες. Τσάπα η Βασαρία. Παπ, ξέρει. Κρυπτικά τι κάνουμε εδώ, κλειδιά, κόλπα. Προσδιώθηκε το αεροπλάνο. Εδώ είναι το. Θες να πεις μια καλημέρα, μήπως. Καλημέρα, κύριε Βαρθολομέ. Εγώ δεν ψήνομαι. Είπα καλημέρες για όλο τον κόσμο. Μισή θα στην πω. Το παίρνει και αυτόν η καλημέρα. Μισή θα στην πω, γιατί η άλλη μισή είναι τα παιδάκια που σκοτώθηκε. Τα παιδάκια, ναι. Λοιπόν, Ξάδι Άρης, ναι. Σε ένα μάτς που έχω πει την άποψή μου εδώ και μια εβδομάδα. Κακός αυτό, δεν δίνει αυτό το μάτς δεν ξέρω κακός. Κακός. Ο Ξάδι, ο ΠΑΟΚ δεν δίνει εισιτήρια. Ξάδι τη σχέση. Λέω εγώ, ναι. Καλά κάνει. Ξάδι, εγώ καλά κάνει και δεν δίνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί
Γιατί άμα παίξει Άρης ΠΑΟΚ στην Εξάδα. Εγώ λέω ο Άρης ούτως άλλως θα μπει. Το λέω τώρα πάλι. Ούτως άλλως θα μπει στην Εξάδα. Δεν θα μπει. Δεν θα μπει, λες εσύ. Όχι. Ναι. Δεν θα μπει. Δεν έχει, δηλαδή θεωρείται καλύτερο υλικό ο Βόλος, ας πούμε, από τον Άρη για να μπει. Όχι, ούτε ο Βόλος, ούτε ο Βόλος θα μπει. Ε, ποιος θα μπει. Ο Ατρόμητος Εξάρθη. Α, ο Ατρόμητος. Ο Όφη. Αν δεν πουλάει μάτς. Όπως πέρσι. Τέλος, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία θα γίνει μεταξύ συγγενών και φίλων. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, το έχουμε πει. Βρείτε τα μετανάρια. Πάρτε τα λεφτά και ανοίξτε τις κερκίδες. Θα πάνε Αριανοί και έχουν πληροφορηθεί. Ένα χειρότερα δηλαδή. Ότι θα τους σταματήσουν στον δρόμο εκεί. Ό,τι βλέπουν ελληνικές πινακίδες. Συγγνώμη, θεσσαλονικές πινακίδες. Ναι. Καλά, και εγώ αθηναϊκή πινακίδα. Τι έγινε. Ναι, είναι πέρα από το Σύνταγμα αυτό, ναι. Είναι λάθος. Θα τους σταματήσουν. Όσοι έχουν κασκόλ και τέτοια πίσω κατευθείαν. Θα έχει τέτοια θέματα. Χειρότερα γίνεται. Αυτό θα είναι. Και έμαθα και που θα γίνει και τον μπλόκο. Θα τους αφήσουν να πάνε μέχρι την Ξάνθη, μέχρι έξω. Να πληρώσουν βεζινούλες και διόδια κανονικά. Και στο τέλος θα τους γυρίσουν πίσω. Καλώς τα παιδιά, λίγο έξω από τα πηγάδια. Αυτό γιατί έμαθα εγώ. Μάλιστα. Αυτό έπαθα εγώ. Αγωνιστικά τώρα. Ναι. Αγωνιστικά, γιατί εξαγωνιστικά το είπαμε. Για μένα αυτά δεν βοηθούν καθόλου το άθλημα. Τι δεν δίνω εισιτήρια. Πάνε ρε εσύ εκεί πέρα. Βρίστε με τον Άρη. Πόσα σε κοστάει. Θέλει 2-3 χιλιάρικα. Πλήρωσε καρυπίδα, τελειώνουμε και ο Άρης πάει ο κόσμος. Χρωστάει στην Ξάνθη. Ωραία. Δεν αντιλέγω. Όντως έτσι είναι. Εφόσον είναι στα δικαστήρια. Πόσα είναι, 2.000, 3. Ο ιδιοκτήτης του χρωστάει στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ λεφτά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το ξέρω δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Αυτό και μόνο εμένα με προβληματίζει. Ναι. Αν ισχύει. Καλά, ναι, κάνεις πολλαπλές σχέσεις. Και σκέψεις. Όταν λέω χρωστάει, λέω ότι θα κάνει κάποιες δουλειές. Όταν ήταν στη Βέρεια ο κύριος Καρυπίδης. Ναι, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ όταν μίλησα με τον Γιώργο το Σαββίδι μια μέρα. Σωστά, που σε κάλεσε αυτός όμως, ναι. Έτσι να τα λέμε. Μου είπε χρωστάει το μπαμπά λεφτά. Α, έτσι είπε. Έτσι είπε ο Γιώργος. Μπαμπά λεφτά. Μπαμπά λεφτά. Μάλιστα. Τώρα, καλά, τότε, πέρα... από τότε πέρασα και 2-3 χρόνια. Μπορεί να τα πλήρωσε άνθρωπο. Το χρωστάει μπαμπά λεφτά, μετά ναι. Βλέπω άρεσε ξανά 7-2. Μάλιστα. Και μπαίνουν πονηρές σκέψεις στο μυαλό σου. Εγώ το μυαλό μου στην Ελλάδα χτυπάει ανάποδα. Καλά, δίνουν δικαιώματα και χτυπάει ανάποδα. Δεν φταίει εσύ, Κωνσταντίνο. Παράει ανάποδε τροφέ. Δεν φταίει εσύ σε όλα, σε έχω πει. Τώρα, άμα καλημέρα στον Γιώργο. Βέβαια, εννοείται. Καλημέρα και στον κύριο Καρυπίδη. Σε όλο καλημέρα τον κόσμο. Καλημέρα και τον Ιβάν. Τι ψυχούλα έχεις. Που έφαγε ψαρό σου παχθές στο Μακεδονία Παλάς. Ποιος έφαγε. Έβγαλε το μάγειρα, λέει ο Πετρωτός. Ναι, ναι. Λέει είναι μερακλής. Λέει προσέχει τη διατροφή γιατί έχει κάποιες πιέσεις κτλ. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν. Ναι, ναι. Και προσέχει και κάνει. Λέει ψαρός, απλός άνθρωπος κτλ. Μια χαρά. Παρέσουν οι απλοί άνθρωποι. Του έδωσε χειραψία. Μια χαρά. Είδες πως η ωραία μας μίλησε. Την επόμενη μέρα παραλίγο θα διαλυόταν το σύμπαν. Μετά το. Σε έβαλε κόλλον Τόνσον. Τι να σε κάνω τώρα. Λοιπόν. Φταίω εγώ δηλαδή που σε έβαλε κόλλον Τόνσον. Ξάδι Άρης αγωνιστικά. Η Ξάδι έχει κάτι αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι χι καραμπινάτο. Χίλε, ε. Αγωνιστικά. Εξαγωνιστικά. Είναι διπλό. Διπλό. Με αποκλείω, αποκλείω τον Άσο. Εγώ τον Άσο τον κάνει. Βλέπει χ και δύο. Ναι, βλέπω. Στα, αν παιχτεί box to box το match. Ναι, ρε, στα ίσα, στα ναι. Ίσα και πάλι καλύτερα. Και με σκόρ το βλέπω. Ένα-ένα. Ένα-ένα, δύο-δύο κτλ. Ναι. Αν ας πούμε. Αν διπλό. Ναι, ο Ένιγκ καθημερινά έχει εντατικά μαθήματα με τον Άγγελο Χαριστέα, είναι ο άνθρωπό του. Έτσι, η εδεκάδα που θα κατεβάσει. Ο Χαριστέα θα την κατεβάσει. Αυτό είναι η ίδια ενδεκάδα που κατέβασε με τον Ολυμπιακό. Ναι, παιδί μου, ο Χαριστέας θα την κατεβάσει. Περιμένω ενεργοποίηση του Μαύρου Κουλιανού. Θέλω να το δω. Ποιος είναι ο Μαύρος Κουλιανός? Πες, ο Ντουάρτε. Θέλω να το δω. Εγώ παίχτη που δεν παίζει, δεν έχει παίξει, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω άσχημα ή θετικά. Άμα είναι παραπάνω κιλά, πώς θα παίξει. Ναι, μπορεί να τα χάσε τώρα. Όταν χάσει ναι. Κιλά, θα σου πω ότι είναι ο Ντουάρτε. Δεν μαρκάρει ούτε με τα μάτια. Δεν μαρκάρει, όντως. Καλός τεχνίτης. Ας βάζει μπροστά τα γκολ. Άκουτο. Τι είναι εικόνα να βάλει. Καλός τεχνίτης στο χώρο του κέντρου. Ναι. Δίνει καμία πασούλα, καμία ασίστα, την πετάξει κτλ. Σαν το Μίσιτ. Να το δούμε λίγο. Να το δω πρώτα. Μόλις πατήσει φτέρνα του στη μεγάλη περιοχή, χάνει τα γκολ. Οι εκτελέσεις του από όσα έχω δει στα βίντεο είναι σε αθλία κατάσταση. Ένα πρωτάθλημα βέβαια φύσε. Τάκος είναι. Τάκος, ναι. Τσαρλατανάκος θα τον είναι. Βάλει κάποια στιγμή. Ναι. Θα τον βάλει κάποια στιγμή. Αυτό μαθαίνω. Θα μπει σιγά. Τα χαφ τα οποία εμένα με ενθουσιάζουν. Ναι. Θες, και στα καλά του να θες είναι. Λίγο να δέρνουν και όλα να γυρίζουν. Όταν και πίσω μαρκάρουν. Χώρο ξέρω του κέντρου. Θες, ξέρω ναι. Τι θες ρε Μπαγάσα. Λιμιό θες. Θες λιμιό να τρέχει, να γυρίζει, για να μαρκάρει. Για χαφ. Για αμυντικά. Extreme, ναι, ναι. Για γιατί μπορεί να το βάλει και αυτό στα πλάγια του Ντουάρτερ. Γι' αυτό το λέω. Τι να παίξει στα πλάγια του Ντουάρτερ, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπει ο δηλαδή έχει Φεντρατζίδη. Έχεις Φετβατζίδης, έχεις να πούμε χίλιους δυο, έχεις Λάρσον, έχεις Μάρσον, έχεις Γκάμα, έχεις Ντεγκινή. Ακολουθείς τον Ντουάρτε στα εξτρέμ. Ο Καρτάκιας. Ποιος Καρτάκιας? Ο συνεργάτης μου. Ναι. Θα έχει τέτοιο σφάξιμο, λέει η Ξάνθη, ναι. Το αίμα θα τρέξει σαν ποτάμι. Δεν ξέρω. Τώρα αυτός κάτι ξέρει γιατί διαιτητεύειν. Αν ναι. Ήταν έτσι. Έτσι λέω Καρτάκια. Τα υπόλοιπα λες στο site θα τα ναι. Γράψω. Αν ήταν έτσι, πες το Καρτάκια. Ναι. Στο Άρης Λάρισα, γιατί δεν πήρε το πέναλτι ο Άρης.
Ναι, μήπως θα πάρει, λέει, τώρα μαζεμένα προφανώς. Γιατί να τα πάρει, δηλαδή να βοηθήσει, ναι, ο Ολυμπιακός τον Άρη στη διαιτησία να τα πάρει μαζεμένα. Και γιατί δεν το έκανε στη Λάρισα. Γιατί δεν το έκανε στη Λάρισα. Προφανώς περίμενα ότι άρχισε να το πάρει το μάτσα αέρα. Μόνο. Γιατί δεν το έκανε στη Λάρισα, ναι, στο 3-3 να το δώσει πέναλτι. Να το κάνει 3-3, μην το χάσει. Καλά ερωτήματα κι αυτά. Άμα ήταν και είχε δύναμη ο Ολυμπιακός τόσο μεγάλη. Έχει. Ναι, το πέναλτι του Άρη θα το έλεγε όλα. Το πέναλτι του Άρη θα το έδινε. Ναι, ναι. Άμα είχε, δεν θα σκούζε. Σκούζει Ξάνθη πάντως, ναι, ναι, για να το κλείσουμε αυτό το μάτς. Σκούζει Ξάνθη γιατί λέει βάλαν διαιτητή από τη Βέρεια που είναι και η καταγωγή του, ιδιοκτήτη του. Δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρό μας είναι τόσο διεφθαρμένο που μας είναι όλα πλέον. Άμα είναι, ναι, διαιτητής από τη Βέρεια, παίξει Άρη. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω με τους Ξανθιώτες. Το ίδιο θα γράφαμε και εμείς. Τα ίδια γράφουμε και εμείς για ΠΑΟ και Άρη, ναι. Και γιατί η Βέρεια να παίξει τον Άρη. Ο διαιτητής και αν παίξει τον ΠΑΟ, αφού η Βέρεια η ομάδα είναι φίλη με το Σαββίδι. Κρεοπόλης. Η Βέρεια λες ότι είναι ψιλοπαοξίδικη περιοχή. Όχι ψιλό, χοντρό. Αφού ο Κρεοπόλης έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Αν το πάω εγώ από την άλλη μεριά. Εντάξει, ναι. Αν το πιάσουμε δηλαδή. Κοίτα τώρα, δηλαδή, ναι, πάμε να σχολιάσουμε ένα μάτς ποδοσφαιρικά, ναι, και έχουμε καταβιαστεί με 10 εξαγωνιστικά και δεν μιλάμε. Αυτό πουλάει πιο πολύ. Πουλάει. Το εξαγωνιστικό, το αγωνιστικό το βλέπουν και οι πέτρες να πούμε. Λοιπόν, Καρτάκια, θα σε διαβάσω οπωσδήποτε γιατί είσαι μπασμένος για τα καλά. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης. Έσλε μήνυμα παρεμπιπτόντως ο Φερέτς λέει: τελειώνεται, θέλω να ακούσω πρωτοσέλιδα. Ναι, θα πάει στο Βαρθολομέο να του φύγει το χέρι. Αυτό θα πάει μάλλον. Είναι. Θα πάει. Θα φιλήσει το χέρι του Βαρθολομέου. Ναι. Το χέρι που έγραψε την επιστολή στον Ερντογάν. Λέει όμως και κάτι άλλο. Προσοχή λέει στο μάτς Ξάνθης. Αν έχει κόσμο, ίσως έχουμε θέμα λέει. Δεν χρωστάει ο Κάρι. Δεν χρωστάει. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι. Δεν θέλω να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε, yeah, αλλά μάλλον δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Yeah. Να μην δημιουργούμε εντυπώσεις λαθασμένες. Λοιπόν, Πανιόνιος Αστέρας, πάμε για να προλάβουμε να τα δούμε όλα, να τα σχολιάσουμε όλα. Yeah. Τι βλέπεις, ο Πανιόνιος να κάνει, παίρνει κανένα πονταλάκο, γιατί αλλιώς δεν τη βγάζει καθαρή φέτος. Δεν θα τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει. Εντάξει, οκ. Okay. ΠΑΟΚ Λαμία. 3-0. 3-0. Δεν θα φάει γκολ για πρώτη φορά δηλαδή. Λες. Αυτό δεν θα φάει. Δεν θα φάει γκολ. Τι να φάει, πώς θα φάει. Ναι, ίσως έχουμε συμβεί. Άμα φάει γκολ. Ναι, ναι, άμα κάνει ο Ίγκανσον και τον περάσουν, τι να σου πω, ρε φίλε. No goal. No goal. Με Ίγκανσον θα είναι. Πιθανότατα θα έχουμε και Βιερίνια κάνα τεταρτάκι, κάνα τι δεκάλεπτο. Τεταρτάκι, δεκάλεπτο. Στο 2-0 μπορεί να μπει στο 75. Βάλτε με καμιά Ξάνθη που δεν θα το δίνω σου καμιά κλωτσιάρη. Λες τώρα να φάει κανένα κλωτσιάρη. Τι το βλέπει τώρα, γάζεσαι. Είχαμε δηλώσει και το Εσίδη μια που ήμασταν του ΠΑΟ χθες εδώ πέρα, τον άκουγα. Ο Εσίδη έχει το γνώθησε αυτόν. Τον άκουσα εγώ. Και εσύ τον άκουσες. Ναι. Έχει το γνώθησε αυτόν. Ξέρει ότι δεν έχει δώσει ακόμα. Ναι. Πιστεύει ότι μπορεί να δώσει περισσότερα. Ξέρει τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Συνειδητοποιημένο γιατί του λέει δεν έχει βάλει γκολ. Εγώ λέω δεν θα βάλω. Εγώ λέω άμυνα θέλω εγώ να κάνω. Ξέρω να καλά, καλά άμυνα και τα λοιπά. Δεν είναι στα σύννεφα. Ξέρει που είναι. Σημαντικό. Καλό. Το πιο αυτό μπορεί να το βελτιώσει ατομικά. Αν και εγώ δεν νομίζω ότι. Δεν πολύ μεγάλο. 25 είναι. Ναι. Έχει δηλαδή λίγο εξέλιξη ακόμα. Ναι. Και άμα βρεθεί σε καλό φεγγάρι, μπορεί, ναι. Εγώ λέω μόνο του να πηγαίνει να κάνει μερικά σπριντ. Ναι. Να κάνει μερικές εκρηκτικές ασκήσεις. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση με τον Εσίτρε, φίλε. Δηλαδή, τώρα ατομικά. Δεν έχει καθόλου άλμα. Ναι, δεν έχει. Είναι δυνατόν τώρα τέτοιο γάιδαρο, τέτοια πόδια, τέτοιο μαύρο, να μην πηδά. Να μην πηδά μαύρο. Πρέπει το. Ναι. Από τη μέση και πάνω είναι, ναι, πολύ δυνατό. Ναι. Δηλαδή, αν χωρίσει το σώμα του στα δύο μέρη. Το επάνω το μέρος ο κορμός είναι κτίνος. Είναι κτίνος. Τα πόδια του δεν πρέπει να είναι τόσο δυνατά, ναι, όσο το κορμό. Να σηκώσουν τον κορμό τόσο εύκολα. Είναι σαν κάτι bodybuilder. Ναι, 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 ναι. Πάνε να μαλώσουν και βλέπεις εσύ τώρα. Τα ποδαράκια, χτυπήσω εκεί. Βλέπω πόδιο εγώ. Παπ. Αυτός κάνει βάρη μόνο απάνω. Ναι, ναι, κάτω είναι φρένο. Τραβάς κάτω δύο κλωτσίδια για να τη γλιτώσει. Έτσι. Παπ, παπ. Έτσι, έτσι. Χαμηλά. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτός είναι εσύ, έτσι τον βλέπω εγώ. Τώρα αν ο γυμναστής έχει κάτι άλλο να μας πει. Μα στείλει ένα μήνυμα, πει δεν έτσι τα πράγματα να πούμε. Συνειδητοποιημένος, καλό αυτό για άνθρωπο γενικότερα, να ξέρει ποιος είναι. 25 χρονών, μαύρος στη χώρα μας με ένα παιδάκι ενός έτους. Ωραίος, ναι. Ξέρει που είναι, ξέρει ποιος είναι. Σωστό. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, ναι. Βλέπεις να κερδίζω πάω και να μην δέχεται γκολ επομένως. Ναι, 3-0. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. 2-0, δεν ξέρω αν θα πατήσει και γκάζι. Δεν εμπιστεύω με τον Ζίβκοβιτς και τον Ίγκνασον. Άρα λες ότι μπορεί να αλλά είναι τόσο αδύνατη η Λαμία. Που δεν νομίζω να σου κάνει. Δεν είναι κακή η Λαμία σαν ομάδα. Αδύνατη είναι. Αδύνατη. Εντάξει, αδύνατη. Αλλά δεν είναι κακή. Όλα τα μάτια θα παλέψουν. Εκεί ο πλάγι, η μπάκι αυτή μπορεί να περάσει. Βάλω σκόρερ Λιμιό εγώ. Μπορεί... Λιμιό, ρε φίλε, ναι, που είναι στα πάνω του τώρα. Όλη η Ευρώπη ασχολείται με το Λιμιό, ρε φίλε. Ναι, τώρα. Ναι. Δεν ήμουν εδώ προχθές με την Εθνική. Ναι. Να κάνουμε λίγο. Να τα βλαντήσουμε. Ναι, ναι. Γρήγορο. Γρήγορο, φέτα, σφαίρα. Μαρκάρι. Μαρκάρι. Θα βάλει και κανένα δυο τρία γκολ. Τίποτα. Εντάξει, του πετάει την μπάλα μπροστά. Και δεν έχει. Έχει ενέργεια πολύ όμως, ναι, να ξέρεις. Ναι. Πολύ ενέργεια. Πίνει, Red Bull. Πίνει, ναι, πετάει. Πρόσεξε πετάει να δεις. Δεν έχει τη μυρωδιά του γκολ. Δηλαδή, μπορεί να μην τριπλάρει. Εντάξει. Κι άλλοι δεν τριπλάρουν, ούτε ο Πέλκας τριπλάρει.
Αλλά ο Πέλκας έχει τη μυρωδιά του γκολ. Ναι, εγώ βλέπω πάντως στον Λιμνιό που τον αδικεί, συνεχίζει να τον αδικεί, γιατί είναι 21-22 χρονών παιδάκι. Για τη μυρωδιά του γκολ, τα οποία είναι είτε 30 πάει. Αρχίζει να μυρίζει, εγώ λέω. Γιατί φτάνει κοντά, κάτι διαγώνιες κινήσεις, τελευταία στιγμή τον κόβουν και με τον Αστέρα. Ναι. Και στο προηγούμενο μάτς πάλι έφτασε μια ανάσα από τον γκολ. Ναι. Αρχίζει, κάνει τις κινήσεις για να μυρίζει, το μυρίζει. Μυρίζει δηλαδή. Ναι. Λέει το ένα το ρουθούνι ξεβούλωσε. Ξεβούλ, α, μπράβο. Αυτό λες, αυτό. Ωραία το είπα. Ξεβούλωσε. Το κάκα, το άλλο θα ξεβούλωσε. Έβαλε βίξ να πούμε. Ξεβουλώνει αυτό. Είναι κοντά. Εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ Βόλος. Ναι. ΑΕΚ Βόλος. Κάποτε είχαν πει ότι είχαν γραφτεί ότι στα στημένα τότε. Πάλι. Ένα ΑΕΚ Βόλος 04. ΑΕΚ Βόλος, υπήρχε τέτοιο μάτς. Επισήμως, όχι αυτός ο Βόλος, ο άλλος ο Βόλος. Ολυμπιακός Βόλος. Πάλι του Μπέου. Η Ούστριανς. Ναι. ΑΕΚ Βόλος υπάρχει 04 και δεν το θυμάμαι. Και λέω ποια εγώ περίοδο τώρα ήταν αυτή. Και έχει 6 αιτία, 7 αιτία. Α, τώρα, φρεσκαδούρα. Με Μπέο πάλι. Κάτσε ρε, πώς δεν το πούμε. ΑΕΚ Βόλος 04. Α, στην κακή χρονιά της ΑΕΚ, μήπως. Μάλλον έτσι. Ναι, ΑΕΚ Βόλος 04. Πρέπει να είναι στη χρονιά που ναι. Η ΑΕΚ μας κούνησε μαντήλι. Ναι, 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 ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, ναι, ναι. Είχε βγει μια βρώμα ότι ήταν μιλημένα η ιστορία. Από κασέτες και τέτοια. Ναι, ναι, από το 11 ήταν το μάτς. Το 11, το θυμάμαι καλά εγώ. Ναι, ναι, ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου 0-4. Σωστά. Τέσσερις αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού Βόλου. Δηλαδή βρωμούσε ψαρίλα όλος ο Βόλος. Με Σαγκαρέ, με Μόχε τότε, με Ούβιδες. Καλή ομάδα, καλή με ομάδα. Καπετάνο. Είχε φτιάξει ομαδάρα ο Μπέος τότε. Ο Τζόλης ήταν προπονητής. Ο Σάχης, ο τηλεκριτικός. Ναι. Γιατί προπονητής δεν τον βλέπουμε τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Σχολιάζω, αύριο διαρκώ. Εντάξει, ναι, όχι, όπως μπορεί και η ΑΕΚ. Τρώει τη θέση εμάς. Εντάξει, να κάνουμε. Η ΑΕΚ με Μπλάνκο, Σκόκο, Λιμπερόπουλο. Ομαδάρα. Πλάκα με κάτσε, ήταν χρονιά που έπεσε. Ήταν προηγούμενο. Μαδάρα, ναι. Μάλιστα. 0-4. 0-4. Τον Μπέο. Γιατί λοιπόν, να μην το ξανακάνει το 0-4 τώρα. Έτσι κι αλλιώ ποιο θα έχει θα πει τίποτα. Πώς δεν θα πούνε. Αφού η Original έκανε εγχείρηση προστάτη. Θα άμα πάρει αυτό το, με το κουμπιουτεράκι ούτε που θα ανεβάζει, που ανεβάζει διάθεση. Ούτε με εγχείρηση προστάτη δεν φτιάχνει. Εντάξει, okay. Ξεδοντιάζει ο άλλο. Θα κερδίσει. Ποιο. Θα κερδίσει. Μην το λε. 2-1. Με βρωμάει το μάτι. Σε βρωμάει. Με βρωμάει. Καλό ο Βόλο. Καλό, τον είδα και με τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα. Με βρωμάει το μάτς. Με βρωμάει το άλλο μας μυρίζει. Με βρωμάει. Και πάμε στο μάτς το οποίο σηκώνει κουβέντα. Ατρόμητος Αθηνών Παναθηναϊκός. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Ναι. Τι θα κάνει ο φίλος ο Δόνης εκεί, γιατί δεν τον βλέπω πολύ καλά. Σοπαλία θα φέρει. Πάνω που πήγε να σηκώσει κεφάλι. Σοπαλία, μια χαρά. Το κλασικό Χινάρης ο Περιστέρης. Ζάχαρη. Και ευχαριστημένοι και οι δύο. Θα πάει δηλαδή ο Παναθηναϊκός 6. Μια θα πάει και ο Ατρόμητος 9. Μια χαρά. Και προχωράμε. Σωμένοι και οι δύο. Σωμένοι και οι δύο. Λοιπόν. Αυτά με την 7η αγωνιστική, σου λείψε καθόλου το πρωτάθλημα. Μας έλειψε. Όχι, γιατί είχε. Είχε του Τζουμπρούζου. Είχε πολλά αυτά κοινωνικοπολιτικά θέματα. Ναι. Και το βγάλαμε πολύ καλά. Αν περιμέναμε δηλαδή μόνο από την μπάλα να ασχοληθούμε και να έχουμε ρεπορτάζ και τέτοια, νομίζω θα ήμασταν λειψοί. Ναι. Εντάξει. Κακό βέβαια. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει και πρωτάθλημα. Είχαμε πολλά, πολλά. Είχαμε πολλά, πολλά θα ήταν πολλά. Καλύτερα να είχαμε και μπάλα. Λοιπόν, ναι. Πρωτοσέλιδα πολύ λίγα πράγματα σήμερα και γιατί λίγα γιατί πράγματα. Είναι. Γιατί όλα τα πρωτοσέλιδα των Αθηνών ασχολούνται με τι. Με το ΒΑΡ. Όχι, με το ΒΑΡ ασχολήθηκε μόνο η Μέτρο με τι. Και ο φίλος Οξίδης. Οξίδης. Ασχολούνται με το κουτουλίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Το είδα. Εγώ ξέρω για ποιου εναχωριέμαι εδώ στη Βορειοελλάδα. Ποιου. Για του μπασκετικού δημοσιογράφου. Γιατί. Έχει πεθάνει τον μπάσκετ εδώ στη Βορειοελλάδα. Τι σε νοιάζει εσένα. Ναι, ρε όταν αυτοί στα καλά του μοιάζονταν για μα. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, τα ίδια αργύρι μου ή Sport Time. Α πουλάνε σούπε στη λεωφόρο ναι. Νίκη. Τι με νοιάζει. Τα ίδια αργύρι μου. Δηλαδή κάτω στην Αθήνα το μπάσκετ πουλάει κανονικά και με τον νόμο. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Sport Time. Πολύ γρήγορα για να δει. Το Δίσαξα Μαρτίν, πρωτοσέλιδο, Καλάθης, ίδια φάση, τίποτα παραπάνω δεν παρακάτω. Είναι. Παρακάτω. Τι παρακάτω, το ίδιο θέμα είναι. Να τη λίγου ρέγγες μόνο τώρα είναι οι εφημερίδες τώρα αυτές. Εσείς δεν βάζετε μυαλό, Τόμας και Καλάθης, άλλο θέμα. Live, ναι. Δεν έκλεισε αυτή ακόμα η εφημερίδα. Όχι, έχει όμως και ένα θέμα ναι. Για το λογισμικό που χρειάζεται. Λέει η απάντηση που δόθηκε στις ομάδες, δίχως να υποθεί πότε θα έρθει, η γραμμή του offside αγνοείται. Είπαμε, η γραμμή του offside κοστίζει κάποια εκατομμύρια. Δεν πουλάει ούτε σαρδέλες, δεν τη λύγεις. Τίποτα, έτσι. Άλλο. Τίποτα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τη ζημιά του Καντουρί για να κάνει ασχόλιο. Δένει τον Ελ Βαλμπουενά ο Ολυμπιακός μετά τον Ποντένσε. Εδώ πέρα, να το Ποντένσε. Τέλος. Τέλος. Λοιπόν, τραυματίστηκε και ο φίλος ο Καντουρί. Τον πάτε στην αρρωγή. Για πες. Να τον βάλετε εκεί πέρα στους πολυτραυματίες. Περαστικά σε όλα τα παιδιά εκεί στην αρρωγή και τους φίλους μας. Βέβαια. Και στο προσωπικό που εργάζεται και φίλε και τραβάνε όλοι θα βγείτε δύσκολη δουλειά. Πιο δυνατή από ό,τι μπήκατε. Έτσι. Αλλά αν είσαι ποδοσφαιριστής και το χρόνο. Λείπεις 43 μάτς στα 2 χρόνια. Είσαι να πούμε Fiat 128 του θείου Σίμου που στις 60.000 χιλιόμετρα έκαφε. Έκαιγε φλάντζα. Δεν είναι τώρα παίκτης τώρα. Ναι. Δεν είναι τώρα παίκτης. Και δεν είναι και κανένας παίκτης που να στεναχωρεθώ εγώ.
Είναι δηλαδή αναλώσιμο στα δικά σωματάκια. Μπορεί να μπει δηλαδή ο Μίσης με τον Ντόγκλας Αγκούστο. Και το Μαουρίσιο σε ένα μήνα. Ο Μαουρίσιο, όχι ένα μήνα. Ο Μαουρίσιο, εγώ πιστεύω. Να βρει φόρμα ο άνθρωπος. Α, να βρει φόρμα θέλει ένα μήνα. Θέλει, σίγουρα. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό θα είναι έτοιμο. Δεν ξέρω, το παιδί βαρύ τον είδα να πούμε. Λοιπόν, ωραία. Ο Μαουρίσιο θέλει φόρμα. Θέλει φόρμα. Εμένα ο Μαουρίσιο μ' αρέσει. Αλλά λες είναι Fiat Miraflore. Ίδια αντιπροσωπεία με τον άλλον. Η ίδια είναι μήπως είναι από το διπλανό, γιατί αυτός είναι Μηραφιόρη, δεν είναι. Το Μηραφιόρη ήταν. Εντάξει. Μηραφιόρη. Όσοι οδηγήσαν Μηραφιόρη. Ο Μαουρίσιο, όντως, γιατί εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Έχεις δίκιο ότι τραυματίζεται τακτικά. Ο Μαουρίσιο. Ναι, αλλά αγωνιστικά ίσως να είναι το καλύτερο χαφ στην Ελλάδα μαζί με τον Κιγέρμε. Ο υγιής Μαουρίσιο. Ναι, ο υγιής, ναι. Τώρα όταν μένεις τραυματίας και τα λοιπά. Φτάνει για φέτος τραυματίστηκα. Τον έχω στο τέλος τώρα. Από βγάλε, έβγαλε τετράμινο, πεντάμινο, μια χαρά. Μόλις πάει και αρχίζει να φορμάρεται. Θα τραυματιστεί πάλι. Στροφές εκεί δεν μπορείς πολλές στροφές. Θα τραυματιστεί πάλι. Εντάξει, λοιπόν, δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία. ΑΜΗ3, ναι. Κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο. Κυριακή είναι το ματς. 6 ώρα. Παίρνετε το παιδάκι σας, το φίλο σας, τη φίλη σας. Πάτε Τούμπα να δείτε ένα παιχνίδι που μας έλειψε. Αν μη τι άλλο, ένα μήνα έχουμε να δούμε εδώ στην πόλη μας. Στην Τούμπα, μάλλον συγκεκριμένα παιχνίδι. Πριν πάμε στον. Κώστα Θεή, Σμαράγδα μας αυτή για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν πάμε λοιπόν στην Σμαράγδα μας, να σας πω ότι ξενύχτη τέλος πλέον για όλους εσάς που περιμένετε πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνετε δουλειές σπιτιού. Ήρθε τον Volton One τώρα, μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή τώρα θα μου πει κάποιος, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς. Και με επιπλέον έκπτωση συνέπειες 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως γουστάρετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα λοιπόν στο volton.gr ή καλείτε το 11300. Εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή ρεύματος, εάν υπάρχει επιπλέον χρέωση, ποια είναι τα δικαιολογητικά για να αποκτήσετε πρόγραμμα Volton One. Rap Cool Καζαμπάκας μετά το απαραίτητο διαφημιστικό πλέον και μαζί σας. Τα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Στιγμές λοιπόν για τον Πλούταρχο, με τον Πλούταρχο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα. Rap Cool και Καζαμπάκας στο τελευταίο μειωράκι εδώ Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Δεν σχολιάσαμε κάτι το οποίο ήθελα να το κάρουμε λίγο Σαντίνη, γιατί έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτό να τον ποδοσφαιριστή. Ανοίγουμε όμως και το κέντρο και θα κάνουμε ένα σχόλιο. Ποιο συμπαθώ εγώ. Τώρα. 90-90-90 ανοιχτό για την πάρτσα το Πασχαλάκι. Α, τι έκανε ο Πασχαλάκι. Ο Πασχαλάκι έπαιξε με την εθνική δυο ματσάκια, τον γούσταρε. Φεύγει το Γενάρη. Α, μα είδες πάω να σε βγάλω λαβράκια. Έπαιξε καλά, αλλά έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες έδειξαν ότι τσινίζει ρε παιδί μου. Φεύγει το Γενάρη. Εδώ γνωρίζω... Θεσσαλονίκη δεν μου κάνει, Αθήνα μου έτσι, ναι. Εδώ είμαι καλά, Αθήνα κάτω πάνω δεν είμαι. Το λάθος του Πασχαλάκη ήταν ότι το καλοκαίρι δεν ζήτησε να φύγει όπως ο Λουτσέσκου και να μείνει στην ιστορία. Πάλι μένει στην ιστορία. Πάλι μένει στην ιστορία, ναι. Βέβαια, πάλι μένει στην ιστορία. Ναι. Ο Πασχαλάκης είναι δυσαρεστημένος γενικά και από το δημοσιογραφικό λόμπι της Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι δυσαρεστημένος, ίσα-ίσα, τον Πασχαλάκη τον έχουμε κάνει θεούλη. Σου λέω τι νιώθει αυτός. Α, τι νιώθει αυτός, ναι, γιατί έβγαλε ένα. Νιώθει ότι του κάναν μπούλινγκ στο θέμα της γκόμενας. Ναι. Ναι. Τι μπούλινγκ τον κάναν. Νιώθει ότι στις καλές ήταν εντάξει, αλλά στις στραβές να πούμε. Τέλος πάντων θέλει να φύγει. Ο Πασχαλάκη τον έχουμε στηρίξει πάρα πολύ όλοι. Ναι. Και τον γουστάρουμε και τον κάνουμε. Ο Πασχαλάκης έκανε ό,τι ωραία για να μην παίξει βασικό σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Σε όλα τα μας προηγήθηκαν, έτρωγε γκολ, η μπάλα έμπαινε μέσα, δεν έβγαζε κάτι. Δηλαδή, αλλαγή. Το ίδιο έκανε και ο Ρέι. Και έκανε αυτό σε αυτή την πορεία. Έφυγε και ο Πασχαλάκης. Εντάξει. Πήγε ο Ζήφος, δεν έφαγε δύο γκολ. Εντάξει, κάτσε να το δούμε. Ένα γκολ έφαγε. Δύο, με την ΑΕΚ δεν έφαγε. Α, με την ΑΕΚ, ναι, ναι. Εντάξει. Άλλο που έπαιξε, ήταν... έπαιξε άλλο μάτς έκανε. Με την Τρίπολη. Σε κανένα δεν έφταιγε. Με την Τρίπολη πώς έφαγε. Ένα. Έφαγε. Σε κανένα δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε σε κανένα. Γιατί δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε. Τι να. Από κεφαλιά από τα τρία μέτρα από κόρνερ πάρτο μέσα. Και δεν βγήκε. Πού να βγει, εκεί δεν βγαίνει, εκεί που ήταν η μπάλα. Τρία μέτρα. Δεν ήταν τρία, ήταν πέντε. Και δεν βγήκε. Άμα δεν έβγαινε ο Πασχαλάκης, δηλαδή δεν βγήκε. Ναι. Τώρα το Ζήφκοβιτς λέει εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα του δώσουμε δηλαδή δεύτερη ευκαιρία του Ζήφκοβιτς. Στον Πασχαλάκη πώς το δώσαμε όταν ο Ρέι δεν έπιανε τίποτα. Εγώ σου λέω τώρα πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Εγώ τον Πασχαλάκη τον καρακουστάρω, το ξέρω. Δύο μάτς έβαγε τρία γκολ ο Ζήφκοβιτς. Όχι, ναι, δύο μάτς τρία γκολ. Ναι. Ωραία, δεν λέω ότι φταίει σε κανένα. Ωραία. Αλλά θέλω, το δούμε σε 5-6 μάτς. Θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι τη άμυνα, δεν είναι του τροματοφύλακα. Αλλού είναι. Αυτό θέλω να πω. Α, το ότι τρώει ο Πάο γκολ φέτος. Είναι γενικότερο το θέμα. Σα ναι, ξεκινάει από αλλού. Είναι και το τερματοφύλακα. Γιατί και ο τερματοφύλακα, ξέρει, φορμάρεται με καλή άμυνα. Αν η άμυνα είναι μάπα, δεν φορμάρεται. Ο ένα δένει τον άλλον. Ο Πασχαλάκης πάντως έδειχνε, για να είμαστε τίμοι, ότι κάτι του έλειπε, ρε παιδί μου, σε σχέση με πέρσι αυτά τα πρώτα μάτσα. Έτσι. Αυτό δεν λέμε ότι είναι κακό τερματοφύλακα. Προ Θεού, ίσω να το ξαναλέω. Η ρέντα του έλειπε. Μπορεί να του λείπει και η ρέντα. Ναι, μπορεί να του λείπει και η ρέντα. Δηλαδή στον γκολ που τρέπει τον Ιντέγε, ναι. Α πούμε γιατί να φταίει.
Στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ. Προ Θεού. Τρώει, είναι κλειστή γωνία, λες. Πάει μπάλα, κρύβει το δοκάρι, μπαίνει. Πάλι δηλαδή είναι γερέντα. Εγώ στο Πασχαλάκη μπάλα... θες να του ρίξω πιο πολλές έτσι μια μορφή που δεν θέλω, γιατί σου λέω τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Μένα όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σαν παιδιά τους βλέπω. Είναι στην Πρατισλάβα. Εκεί, στο Αναμπουμπούλα που χάθηκε η πρόκριση. Είναι Αναμπουμπούλα, φταίει ο προπονητής. Φταίει και ο προπονητής. Φταίει ο στόπερ. Φταίει ο στόπερ, φταίει και ο Πασχαλάκης. Φταίει και αυτός. Ναι, το Βαρέλα, ναι. Το ξεπατώνουμε όμως. Βεβαίως, αυτό ναι. Είναι. Και ο Βαρέλα κάτσε τώρα στον πάγκο, θα βλέπει τον Ίγκασον. Εντάξει, αν πάει τα καλά, πήρε ο τα φράγκα ο Βαρέλα. Τα πήρε όλοι, και ο Πασχαλάκης πήρε. Εντάξει, όλοι πήραν. Τι πήρε ο Πασχαλάκης. Πήρε και αυτός άφησε. Πήγε από 200, πήγε 600. 200. Πόσο άρε 200. Αφού ήρθε εδώ Άρον το παιδί. Λοιπόν, απλά οι δηλώσει ήθελα να τι σχολιάσουμε λίγο. Λες ότι μάλλον ο Πασχαλάκης δεν του αρέσει το όλο κλίμα. Τη στιγμή αυτή που μας ακούει ή ξέρω εγώ προπονείται ή κάνει, ναι. Η μισή βαλίτσα του είναι γεμάτη. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Και θα πάει και σε καλό πρωτάθλημα και θα πάρει και φράγκο. Α, εννοεί θα φύγει από Ελλάδα. Η μισή βαλίτσα του είναι γεμάτη. Να φύγει από Ελλάδα, λες. Γιατί στην Ελλάδα πού να πάει να παίξει. Ολυμπιακό έχει σα. Α, και έχει μπάρκα. Δηλαδή είναι γεμάτο το. Ναι. Το πλοίο, δεν χωράμε άλλες. Έξω θα πάει. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε τα φιλαράκια μας, τα ενενιντάρια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς η καψούρα. Πώς είστε. Καλά, μια χαρά. Πώς πέρασες, Κουλιανά μου. Ωραία, ωραία, φίλε. Ωραία, ξεκουράστηκες. Οχο, φοβερό, ωραία, φοβερά. Αυτό, βλέπω όμως εκεί, είδα εκεί στο site το πρωί που είχε τη ρήξη χτες. Ω, ναι, άνοιξα μέτωπο. Χθες, εντάξει, είχα λίγο χρόνο. Ήμουν και λίγο τσιτωμένος ως κρυός, φίλε, έτσι παρορμητικός. Και είχα. Καλά, τι καλά, να κάνω, έκανα. Φίλε, καλά τους έκανα. Ναι. Να σου πω τι έγινε. Εν τω μεταξύ, βλέπω το άρθρο και μπαίνω να βγάλω το δικό σας που λέει ακριβώς τα αντίθετα. Και εκεί που ψάχνω, βλέπω στο συγκεκριμένο site άλλο άνθρωπο που τους ακυρώνει. Μα που λέει, το έχεις δει. Πώς το είδα, μα γι' αυτό το έγραψα κιόλας. Είναι δυνατόν, εντάξει, ας συνοηθούν πρώτα αυτοί. Γράφτηκε εντάξει. Ένα άρθρο για να γραφτεί, να δημιουργήσει εντυπώσεις και να μπουν μέσα πάρα πολλοί που δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά. Όχι να διαβάσουν ελληνικά, να διαβάσουν τι γράφεται πίσω από το άρθρο, όταν δεν υπάρχει υπογραφή, όταν γράφει team, room και τέτοια. Να ξέρετε, είναι ένα άρθρο το οποίο δεν το υπογράφει κανένας. Το ανεβάζουν και το ανεβάζουν. Ναι. Αυτό που με τρελαίνει εμένα είναι ότι εγώ του λέω πολλές φορές, γιατί και εγώ του αγώνα. Λέω, ο ΡΑΠ είναι πολύ πιο ειλικρινής από εσάς. Εντάξει, γιατί αυτή είναι στην ουσία ο παδί που βάλαμε το κοστούμι και το παίζουν και σοβαρέ. Σωστά και μιλάς. Και με εκφράσεις του στυλ, ναι, αλλά ας αφήσουμε αυτό, που σημαίνει ας αφήσουμε το επιχείρημά που είναι σωστό και ας πάμε στη δικιά μας πραγματικότητα. Ναι. Και σε πάνε σε μονοπάτια τα οποία, εντάξει, μόνο με γυαλιά πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και οτιδήποτε άλλο. Φίλε, εγώ δεν λέω ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι κακοί. Πρόσεξε. Είστε πιο ειλικρινείς και τότε. Ακριβώς. Και δεν έχω κανένα από πίσω από το κεφάλι μου, να ξέρεις. Ό,τι θέλω θα το πούμε, ναι. Κουλ, μ' αρέσει που εσύ και ο Ζαΐρης, ας πούμε, είστε δηλωμένοι, είστε παόκια, αλλά σέβεσαι τον καθένα που θα βγει να μιλήσει και του μιλάει με τον απόλυτο σεβασμό. Δεν παραποιείται την αλήθεια. Μ' αρέσει που ο ΡΑΠ είναι ειλικρινής. Ναι. Είναι ντόπρος και ξέρεις, εγώ αυτός είμαι. Ναι, ναι, έτσι, κάνω και την ίντρικά μου, αλλά ρε παιδιά, δεν είμαι με κανέναν και βλέπω τα πράγματα έτσι τελείωσε. Είναι πιο ντόμπρο για μένα αυτό. Φίλε, δεν μπορώ εγώ να αλλάξω δηλώσεις και να κάνω ένα άρθρο πάνω σε ψεύτικες δηλώσεις. Είναι αδιανότητα, είναι σκοταδισμός. Πώς να σου είναι πω, ρε παιδί μου. Επαγγελματικό, είναι και διώξιμο αυτό, έτσι. Μα δεν γίνεται να αλλάζω δηλώσεις ενός ανθρώπου, να τις κάνω όπως έλεγα για να φτιάξω ένα θέμα και να αλλάξω την κοινή άποψη. Είναι αλητία από μέρος μου, πώς να σου το πω. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είμαστε. Να είσαι καλά, καψούρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν γίνεται να αλλάζουμε πράγματα τώρα, δεν κοστίζει. Σωστό. Σε παρακαλώ. Καλημέρα. Άλλο να κρίνουμε ένα μάτι. Άλλο. Και άλλο το άλλο. Ναι. Και άλλο να έχουμε την πεποίθησή μας, να γουστάρουμε κάτι, να πούμε την άποψή μας λίγο έτσι, έτσι πιο παδικά. Αλλά άλλο να αλλάζουμε τα δεδομένα. Πάμε κόσμο. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, ευλογημένο μου. Μανούλα μου. Όχι, καζέινη, λακτόζη. Μανούλα μου, ήρθε ο Πατριάρχης να φιλήσουμε τα χέρια του τα πόδια. Νάτος ο καζέινης μου. Μανούλα, και στον Κώστα, στον Πατριάρχη θα πάνε με ευλογημένο. Τι ρίξες, θα πάρουν αυτό χωρίς γλουτένε, κατεΐνη. Θα πάνε εκεί πέρα. Έλα, Πατριάρχη μου, λίγο ευλογημένο. Όποιος αξιωματικός πάει και του δώσει το χέρι, είναι ένα γαλόνι μείον από μένα. Και δύο από μένα. Ένα γαλόνι μείον από μένα. Είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι του ναυτικού, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν πας. Κωστά, ξέρεις πως πας κανονικά εκεί με μεταφραστή. Να του κάνεις πλάκα. Ότι σου μιλάω ελληνικά και θα μεταφράσεις τα τουρκικά. Να του κάνεις μεγάλη πλάκα. Εγώ στο λέω. Με μεταφραστή ασκάεις εκεί πέρα. Να τον κάνεις την πλάκα της ζωής του. Να σου πω, ευλογημένε μου. Αυτός ο καντουρί. Ναι, ναι. Τι πεφάνης είναι, τι ζουγκλάκος είναι, τι σίδερο είναι αυτό, ρε παιδί. Έμαθα. Ξέρεις πως τραυματίστηκε. Στην πτήση. Ο Κουταλιανός είναι αυτός. Στην πτήση από Μαρόκο για Θεσσαλονίκη έπεσε ένα κουρασά στο πόδι του. Ποιο κουραζά. Έπεσε κουρασά στο πόδι του και αμέσως έπαθε θλάση. Βρε, ευλογία είναι που τραυματίστηκε αυτό το πάλτο. Ευλογία είναι.
Αυτό να βάλει κανένα εξτρέμ εκεί πέρα να δείξει λίγο θέαμα. Δηλαδή, ένας εξτρέμ δεν θα μαρκάρει. Θα μαρκάρει καλύτερο Ελκαντουρί από τον εξτρέμ. Να το πάρουμε κι αλλιώς. Όχι. Δεύτερον, στο ένας με έναν στη διείσδυση, ο εξτρέμ θα είναι χειρότερος από τον Ελκαντουρί. Όχι. Έχει κεφάλαιο Ελκαντουρί να πηδήξει κεφαλιά. Όχι. Δηλαδή, τι μέσον είναι αυτό, τι ιστορία είναι αυτή. Τραυματίζει τον Ελκαντουρί. Βάλτε έξω από την τούμπα να πούμε μια ορχήστρα, ναι, και πάτε εκεί, χορέψτε, τραγουδίξτε, χαρείτε, ψήστε και δύο σουβλάκια. Έλα ρε φίλε με τον Ελκαντουρί τώρα. Φτάνει. Πότε πάτησε αυτός μετά το 65 περιοχή, πες μου μια φορά που πάτησε. Γιατί πριν μετά την πάτησε να πούμε. Α, μπράβο, γιατί πριν την πάτησε δηλαδή, αυτό ακριβώς. Δεν πειράζει, ο ευλογημένος όμως, εντάξει, τα βλέπουν οι ευλογημένοι αυτά, λακτόζες, καζίνες, μανούλα μου. Τι δράμα είσαι, τι μπαγάσεις. Καλώς ήρθε ο Πατριάρχης στην πόλη μας, καλώς ήρθε ο Πατριάρχης στην πόλη μας. Φύγε, να είσαι καλά. Καλώς ήρθε ο άνθρωπος. Δύο εισιτήρια δίνουμε για την Τούμπα, ΠΑΟΚ Λαμία. Τώρα στέλνετε ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, αποστολή 54-344. Καμιά διαμαρτυρία θα κάνουν, τίποτα κομμουνιστές θα πάνε έξω. Πάλι ο Πατριάρχης. Α, δεν ξέρω. Τίποτα δεν Κούρδοι θα πάνε έξω να κλείσουν τον δρόμο. Δρόμους θα κάνουν, ναι. Καθίστε καλά. Ρε. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, αγόρια. Οχ, καλός ο Φωτάρα, ρε. Πού είσαι, ρε, Αμπόλα. Πού να είμαι εδώ, στην Πλατεία Ελευθερίας, συγκουράζομαι, ξέρεις. Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε να πληρώσουμε για τις φλαϊκές τα... Εντάξει, άπλασης. Τα κόμιστρα. Λάρτζησε, δεν μασάμε. Εντάξει, ωραίος. Δεν μπορεί να κλέβετε εσείς τίποτα. Τι? Να κλέβετε την εφορία, δεν μπορείτε. Όχι, αυτά δεν γίνονται, έτσι. Η εφορία δεν κλέβουμε, στο Δήμο πάμε να πληρώσουμε για το μέρος. Ναι. Αυτό έπρεπε να το αποφεύγουμε. Συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να το κλέψει. Όχι. Η εφορία, τι να κλέβουμε, ξεριάζεται. Για να σ' ακούσω, ρε εσύ. Για τον Ελκαντουρί θέλω να πω λίγο. Για πες για τον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί πιστεύω πως έχει την ακατάσχετη επιθυμία να φύγει και να πάει στο εξωτερικό να παίξει μπάλα. Να φύγει τότε, αν δεν το κρατάμε το ζόρι, ξινό τέτοιο, ξέρεις τι λένε. Ναι. Δεν θέλει να παίξει, Νίκο, εδώ μπάλα του. Δεν θέλει να παίξει. Αφού τραυματίζεται για ψιλοπίδημα. Ρε, πείτε δε στραμπαλιά, όταν πας εσύ σε μια δουλειά και χωρίς όρεξη, χωρίς πάθος, θα τραυματιστείς, θα πάρεις κάτι. Λες δηλαδή το μυαλό του είναι αλλού, το σώμα είναι εδώ. Ναι, βρεφε, ναι, βρεφε. Αυτό μας έβρεπε. Αυτή είναι η ερμηνεία του, εντάξει. Εκεί και πήγε τραυματίστηκε τώρα. Φύγε από όλα, πάνε πλήρωσε τα κόμιστρα εκεί. Σε πιάσαμε, το νόημα ήταν ότι είναι αλλού, αλλού πατά, αλλού βρίσκεται. Μα δεν πατάει. Κυριολεκτικά. Μα δεν πατάει. Βρέπε στο κουρασά σου πόδι και τραυματίστηκε. Εντάξει, αυτά τα λέγανε αυτοί οι οποίοι μας λέγανε ότι είναι το οχτάρι, ναι, και άλλος ο Τσίπρας ο προπονητής που έλεγε να πούμε ότι καλύτερο παίκτη. Και εγώ τα έλεγα. Γιατί εκείνη το διάστημα και εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες κανονικά. Έλεγα ότι θα βοηθήσει 8. Δεν βοηθάει και τραυματίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι γυάλινος. Τραυματίζεται, ναι, ο Βέρμπλουμ. Ναι. Τραυματίζεται ο Μαουρίτσιο 5 μήνες. Τραυματίζεται ο Ελκαντουρί 3 μήνες. Αυτό τραυματίζεται σταδιακά συνέχεια. Δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι, ας πούμε, μέτρη, δεν λέω για τον Μαουρίσιο, ναι, αλλά ούτε για τον Βέρμπλουμ λέω. Ο Βέρμπλουμ θα, δεν τον είδαμε ποτέ. Αν ήταν άνθρωπος, ναι, σωστός να πούμε, θα μπορούσε να παίξει καφ. Τεμπελόσκυλο. Δηλαδή, τραυματίζεται όλη η μεσαία γραμμή, ο Αγκούστο τώρα. Άσον αυτό. Ένα πόδι αριστερό. Αυτό που έβαγε ότι θα τραυματιστεί δεν θα τραυματιστεί ποτέ, να ξέρεις εδώ. Ναι. Σκυλή του πολέμου θα είναι ο Αγκούστο. Ναι. Να το δούμε. Αγκούστο Μίσης, Αγκούστο Μαουρίσιο. Το φέρανε εκεί κατά. Έχουμε χαφ, έχουμε χαφ. Στο αμαξίδιο πριν έρθει στον πάγο. Έλα ρε εσύ τώρα, τι να πω. Τι αμαξίδιο, μια χαρά είναι το παιδί. Αμαξίδιο ρευματολογίου. Μια χαρά είναι το παιδί. Αρδίτιδα είχε, πώς. Καλημέρα Διδημότικο, καλημέρα στο Χόλμη, Χάμαρμπε εκεί τα παιδιά, καλημέρα Καψούρες. Καλή εκπομπή, πονάει τα μυαλά μας. Δεν είχε, ρε, αρθίτιδα. Τίποτα, αθρίτιδα, τίποτα, ξεπέρασε, όλα καλά είναι. Στο καρότσι ήταν ο άνθρωπος. Ποιο καρότσι, βρε, αριστερές βολίδες πιάνει τώρα, κάτσε τώρα να το δούμε. Τέσσερις σκάφο, ένας. Θα βάλει κόλλο ο Αγκούστο τώρα. Άμα πηγαίνα στη γενική κλινική θα κάνει άλλα δυο κτίρια θα φτιάχνανε. Λες, ε. Ε, βέβαια. Για πάμε σε άλλες δυο γραμμές τουλάχιστον. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα. Αυτό που λέμε, δεν στο κάτι. Ναι, κυρία. Αν θέλετε το Μέρτον. Τώρα είναι η ώρα φορτωμένη σε εσάς. Μπορώ να πούμε δύο λόγια, δύο γεγονότα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το 43, γιατί ο Διονύσης ο Παπαγιανόπουλος δεν του δώσε το χέρι. Ναι, θα δείτε βέβαια. Το 43 πάλι είχε πει ένα βράδυ σε μια σύσκεψη εδώ που έκαναν, ναι, ότι θα, μια μεταρχία Βουλγάρων θα έμπαινε στην πόλη των Σερών και του Κιλκής και ναι, θα το πέδευε. Τότε σηκώθηκε ο γραμματέας αυτός που εκτελούσε χρέη του γραμματέα εδώ, ήταν φρούραρχος ο Μέρτεν της Θεσσαλονίκης. Ο δήμιος της. Φρούραρχος. Ναι, δήμιος, ήταν κυριολεκτικά δήμιος. Κυκλοφορούσε με ένα παραμπέλουμ στη μέση του και με ένα νεύμα του σκότωνε κόσμο και κοσμάκι. Έτσι, έτσι. Και ο Μέρτεν αυτός. Αυτός. Και του είπε αυτός ο Έλληνας, ο οποίος πιστεύω είχε την αίσθηση του χρέους της ζωής και του θανάτου. Λυπάμαι κύριε Μέρτεν, αλλά
η ιστορία θα σας γράψει με τα μελανότερα χρώματα που μπορούν να γίνουν. Και σηκώθηκε τότε ο δεσπότης Θεσσαλονίκης, τότε οι δεσποτάδες είχαν συνέστηση του χρέους τους. Εν διαζωγή με τον Πατριάρχη που μιλάτε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Το άλλο ήταν ο καθηγητής που ήταν στο πυρωματικό σχολείο, καθηγητής της μουσικής, είχε μελοποιήσει τότε τα χιόνια στο καμπαναριό για τα παιδιά να ψάλλουν και να τραγουδήσουν. Πού τα θυμάστε εσείς? Πόσο χρονών είστε, κυρία μου, ναι, αν επιτρέπετε? Τι είπατε? Πόσο χρονών είστε, αν επιτρέπετε? 70. 70, αλλά τα θυμάστε όλα πολύ καλά, έτσι? Δεν τα θυμάμαι, δεν τα ζήσα αυτά, αλλά διαβάζω πολύ. Διαβάζατε πολύ. Είναι και οι μέρες τώρα της Μακεδονίας. Μάλιστα. Και μάλιστα, άνοιγε τα παράθυρα και Ραυτόπουλε και έπαιζε το εθνικό ύμνο στα μούτρα των Γερμανών. Είχαν αποφασίσει να τον καθαρίσουν. Πώς έγινε ένα βράδυ ο Μέρτελ στο σκοτάδι, ανέβαινε τη Φιλίππου και άκουσε αυτόν να παίζει μέσα το Χέντελ, το Μεσσία του Χέντελ. Ναι. Το πρωί έδωσε διαταγή να μην τον καθαρίσουν. Αλλά ήταν ένας φωνιάς, κυριολεκτικά φωνιάς. Το παραμπέλον το είχε στη μέση και το χρησιμοποιούσε με το τίποτα. Μάλιστα. Όσο για τους δημοσιογράφους και τελειώνω. Να είσαι καλά, ξέρω, έχω ένα άρθρο που λέει για τους αναρτικούς της πληροφόρησης. Ο αποχωρών κάποτε διευθυντής της Washington Post, ξέρετε τι είπε? Με δύο λόγια το διαβάσω και κλείνω. Μάλιστα, κυρία μου. Είμαστε υποτελείς και όργανα των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Είμαστε καραγκιόζηδες. Αυτοί οι άνθρωποι κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Ο χρόνος μας, η επιδεξιότητά μας, οι ζωές μας, οι ικανότητές μας αποτελούν ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων. Είμαστε οι διανοούμενες πόρνες. Ευχαριστώ, σας άνοιξα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ωραία. Μια χαρά τα είπατε. Ωραία τα είπε η κυρία. Μόνο ωραία τα είπε. Είδε τι κάθαρμα ήταν ο Μέρντοχ. Και όχι μόνο. Του είπε ο Παπαγιανόπουλος, πάρε δρόμο, φύγε. Δε εμένα μ' άρεσαν τα τελευταία που είπε. Τι είμαστε. Ναι. Τι είμαστε, ακριβώς. Και τώρα έρχεται ο Βαρθολομαίος, ναι, από το τουρκικό εκεί πέρα λόμπι. Και να πάει ο αξιωματικός να του δώσει το χέρι. Τα βρήκαν, και λέει, το δέχομαι. Ο Άσιγκτον Άγκυρα τα βρήκαν, λέει, συμφώνησαν σε 13 σημεία για πάυση του πυρός. Σκοτώθηκε τα παιδάκια. Άσε με ρε Κωνσταντίνε, μη με χαλάς διάθεση. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα. Κυρία Δώρα μας, γι' αυτό σε ένα χωρέ. Άλλος ένας λόγος που είμαι σκασμένος είναι γιατί ήρθε εδώ η κυρία Δώρα και δεν την είδα. Και εγώ στραχωρέθηκα και περαστικά σας. Εντάξει, κυρία Δώρα, όλα καλά. Εντάξει, okay. Ναι, δεν πειράζει, ναι, είστε. Εντάξει, όλα καλά, κυρία Δώρα μας. Όλα καλά. Είσαι καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρα να σας πω, ναι, με την νίκη της ομάδας μας και καλό Σαββατοκύριακο. Τη θετική σου την αύρα τη θέλουμε και την αγάπη μας, έτσι. Εδώ, καλά, έγινε. Έλειπα, το άκουσα που το κάνατε και στεναχωρέθηκα που δεν την είδατε, κυρία Δώρα, λίγο. Στα επόμενα, ρε. Στα επόμενα, στα 92, κυρία Δώρα. Έτσι. Έκλεισε, κυρία Δώρα. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Επόμενος. Ναι. Γεια σας, κυρία Δώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο το σε ποιο, πού το στέλνουμε και τι γράφουμε για τα εισιτήρια? Ναι, πες το, ναι. Φίλε, δεν θα σου πω, γιατί μόλις μου ήρθαν από τη γραμματεία τα ονόματα, άρα τζάμπα θα τα στείλω. Έχει πληρωθεί, οκ. Okay. Ναι, έχει πληρωθεί. Φίλε, γαμώτο, δεν μπορεί να καλά. Να σε καλά, πάντως. Γεια σου, να έχεις. Ναι, είναι. Αλλά, φίλε, να ξέρεις όμως, να ήρθε εδώ η ρωσική αρκούδα το Σότσι. Θα δώσει τρεις. Θα δώσει τρεις αμέσως μετά, Ζορ Ζαϊρή και Γιάννης Πάγκος. Άρα πες πώς θα δίνει. Αλφα. Αλφα. Μη τρία. Μη. Ναι, ναι, αλφα, μη τρία. Αλφα, μη τρία. Κενό πάω, κενό όνομα τεπώνυμο. Στην επόμενη εκπομπή θα δώσουν άλλα τρία εισιτήρια. Εμείς θα δώσαμε. Ναι. Να δώσουμε νικητές. Γιαλαμίδης Ιωάννης. Γιαλαμίδης, δεν λέει εδώ. Γιαλαμίδης. Ναι. Και Ουρουτζόγλου Κίμωνας. Ωραίο γόγλου. Και Κίμωνας και Ουρουτζόγλου. Ωραί Κίμωνα, ρε Κίμωνα. Γιαλαμίδης Ιωάννης, Ουρουτζόγλου Κίμωνας. Άρε Κίμωνα. Εδώ Κίμωνα. Οι δύο φίλοι που κερδίζουν τα εισιτηριάκια. Λοιπόν, καλημέρα κουμπαράκια, πες τα χρυσό σου με ραπ. Εσύ cool, κράτα λίγο φρένο να μην ξεφεύγει, λέει ο διπλανός. Καλημέρα από το μακρινό Augsburg. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε χειρόφρενα, φρένα, τα πάντα όλα. Χαιρετίζουμε. Τι έκανες θες εδώ, γιατί μου λέει. Καλημέρα, βάζε ποιος ο λόγος επίθεσης χθες από άλλο ραδιόφωνο το μεσημέρι προς Ραπτόπουλο και Σαρό. Τι κάνατε, κάνατε τίποτα με αυτό που έλειπα? Μας επιτέθηκαν από άλλο ραδιόφωνο. Ναι, έτσι λέει εδώ πέρα. Το θα είχε 2% ακροματικότητα, σου λέει κάτι από τον Ραπτόπουλο. Να ανεβάσουμε ποσοστά, λες. Να ανεβάσουμε. Εμένα ο επικοινωνιολόγος μου είπε, ναι, ναι, μόνο στον δρόμο λέει με τα μάξια τους πατάς αυτούς, αλλά πάλι λέει θα πάρουν ακροματικότητα. Μάλιστα. Οπότε δίρτω στα γεράματα. Α, εντάξει, τα αφήνουμε επομένως στην άκρη γιατί έχασα δύο επεισόδια αυτήν την εβδομάδα. Αναγκαστικά έπρεπε να λείψω. Δημιουργούμε κόμπλεξ στους αντιπάλους μας.
Μάλιστα. Να, καλό αυτό όμως. Να στείλεις αυτούς τους ανθρώπους, ναι, στην ψυχολόγο την αδερφή σου, να τους κάνει έξι. Δεν μπορεί, αφού έχει, είναι sold out η αδερφή. Πάει να βάλει ένα μέσο. Να βάλουμε μέσο, ναι, είναι sold out. Έχουμε δημιουργήσει κόμπλεξ σε αντιπάλους. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε, αν δεν γνωρίζετε, TST Win One, το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να ανταλλάξει όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Θέλω να σταθώ ειδικά λίγο στην διασκέδαση, καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Καλέσε λοιπόν 13800, θα γίνει αμέσως δικό σας, χωρίς κόπο. Και το Win One δεν σταματά εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδασκές οθόνες των καταστημάτων Win, μπορεί να κερδίσετε μέχρι και ένα Peugeot 2008 και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Τρομερή κουζίνα στο Ρίτζες Καζίνο, στο Λατεράς, για όσοι είστε μερακλείδες με την ανατολίτικη και την πολίτικη κουζίνα. Όλο τον Οκτώβριο, όλο τον Νοέμβριο μπορείτε να πάτε στο Λατεράς. Θα κεράσουν και μπυρίτσα, ποτάκι, κρασάκι. Τρώτε απεριόριστα, φίλες και φίλοι, στο Ρίτζες Καζίνο, στο Λατεράς. Λοιπόν, ήδη έχω εδώ Κωνσταντίνο Βαραγιάννη δίπλα μου για την πολιτική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά με ένα πούμα από τα βάθη του Αμαζονίου, από την Γκοϊάνα, Γιάννης Πάγκος, αλλά πολύ ποιοτικό πούμα, και μια αγριεμένη αρκούδα από το Σότσι, Γιώργος Ζαΐρης, θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 12, πλάκα τέλος. Στις 12 έρχονται τα Ραφάλ μαζί με τον Τζόρτζιο Μπούζο, μέχρι και τις 2 εκεί Σκυτάλη, Γκρεγουάρ Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος, μαζί με τον Ελχουλιγκάνο. Το απόγευμα τα σέβουμε, κύριε Καζαμπάκα.